Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομήρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δίνηση των Ανίκων, τον Θανάση Καταπάκα στο Production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κοκκινό στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας, τηλεφωνείτε στο 18133, σου δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και παίρνεις μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επίσης, στο www.listopart.gr υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπαζάρ εναλλακτικών, μέσα από το οποίο αποκλείεται να μην βρείτε αυτό το οποίο ψάχνετε για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 εκείνο το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, οι φίλοι ακροατές. Να πω για καφέ, πίτα, μπουγάτσα, μόνο στα καντίνα Pit Stop και όχι μόνο, με ένα τρομερό κατάλογο και καταπληκτικά προϊόντα. Θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο? Θες καφέ δώρο το νερό? Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά, στον κεντρικό δρόμο μετά την Ερογέφυρα Σταυρούπολης. Ένα συμπολίτη μας πάσχει από καρκίνο στομάχι και χρειάζεται αίμα. Για τους ακροατές που θέλουν να βοηθήσουν τον συμπολίτη μας, μπορούν να καλέσουν στο 6983-161-473. Όποιος μπορεί, αίμα, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Αίμα, παιδιά. Καλά, ρε κόκκινε, συγγνώμη. Παρακαλώ. Αίμα θέλει. Πρέπει να πεις ότι ο άνθρωπος πάσχει, δηλαδή, από... και τι έχει ακριβώς και πού είναι ο όγκος. Και... δηλαδή, πες, θέλουμε αίμα για έναν άνθρωπο. Πρέπει να του πάσχει το πάω του σκουάρμα. Πού βόδισε, ρε μου. Εγώ είμαι βόδι. Ο αυτός που το έγραψε εδώ είναι βόδι. Και εσύ είσαι βόδι που το διαβάζεις. Okay. Και οι δύο είστε βόδια. Εγώ μεταφέρω ακριβώς τι πρέπει. Αν ήταν ο μπαμπάς σου, ρε,
και είχε αυτό εδώ και άκουγε ραδιόφωνο. Θα το έλεγα. Θα το έλεγε. Ναι. Τώρα δηλαδή ο μπαμπάς έχει κάτι, θα το πει τι έχει ακριβώς. Έχει καρκίνο ο πατέρας μου. Και πού το έχει? Στο προστάτη. Μεταστατικός είναι. Από τους πιο επιθετικούς. Από τους πιο επιθετικούς. Δεν είναι ανάγκη να το λέω. Αν ενδιαφέρεσαι. Ναι, έχει λίγο τάκτ να έχει. Να έχω τάκτ. Και λίγο τάκτα. Αρκετοί έχουν προβλήματα στην οικογένειά μου, εντάξει. Εκεί πρέπει να το πάμε, να κάνουμε κούκκινο. Δεν το κάνω. Εσύ μάζηκανε. Εσύ λες. Εσύ λες. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πες, θέλουμε αίμα για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, πρέπει να πούμε και τι δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού με αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν. Ταμπού δεν υπάρχουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού. Εντάξει, ωραία. Είναι η ομοίη πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε. Εντάξει. Δηλαδή όταν θα πάθεις εσύ κάτι κι εγώ, ό,τι ηλικία και να είμαστε, να μας πει ο γιατρός, ξέρεις κάτι, τρεις μήνες ζωή έχεις, κοίταξε, έχεις κάνει διαδίκη κτλ. Αυτό θα κάνω. Δεν πρόκειται να το βγω. Να το βγάλω. Μετά θα πεις ο γιατρός γουρούνι. Έπρεπε να μιλήσει έτσι ο γιατρός. Γιατί δεν θέλω να πω. Κατάλαβες. Σε μένα να το πει. Σε κάποιους άλλους πιστεύω δεν πρέπει να γιατί το πει. Γιατί να μην το πει. Εκτίμηση κάνω. Δεν είμαι γιατρός. Εσύ γιατί το λες. Φίλε, μου δώσανε κάτι. Και επειδή σου δώσα κάτι, εσύ. Η οικογένεια του ανθρώπου προφανώς, αφού τη στιγμή που δεν λέει ούτε όνομα του επίθετο και δίνει τηλέφωνο, εκτίμησε ότι πρέπει έτσι να βγει προς τα έξω. Θέλεις. Το σέβομαι. Και δεν κάνω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εγώ διαφωνώ τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο με το Αλφακτέο. Εκεί όπου μπορείτε αυτή την εβδομάδα να αποκτήσετε είτε Hyundai, είτε Kia, είτε Skoda, σχεδόν όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα, με δώρο, ακούστε καλά, τα τέλη κυκλοφορίας για 3 ολόκληρα χρόνια. Και μπροστά. Και μπροστά. Περισσότερα πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και προλάβετε απίστευτες προσφορές για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Υπάρχουν επιλογές για ταξίδια με διαμονή πρωινό και μεταφορά. Κωνσταντινούπολη με 99 ευρώ και με διαμονή στο ιστορικό κέντρο. Βελιγράδι με 95 ευρώ στο πλουτό ξενοδοχείο. Μπουκουρέστι με 105 ευρώ στο ξενοδοχείο 4 αστέρων. Μπάσκο με 49 ευρώ σε τετράστορο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με εγγύηση του 18-24 Travel με 2 διανυκτερεύσεις, μεταφορά και πρωινό. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξάντληση των θέσεων αποκλειστικά στο goldmall.gr. Έχει πάρα πολλά θέματα σήμερα επειδή υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Ποιο? Από την εκπομπή. Τι εκκρεμότητα? Το δίνω. Σχετικά με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου, τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο δεν έχει κληθεί, αν έχει δικαίωμα να παίξει στην εθνική. Τα είπανε τα site, εσύ τώρα τι να πεις τώρα. Όχι, λύθηκε η απορία, ναι. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ότι δεν μπορεί, όπως υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ότι μπορεί. Ναι, τελικά μπορεί ή δεν μπορεί. Ωραία. Το διαβάζω ακριβώς αυτούσιο το ρεπορτάζ. Εσύ τι λες, άστο, δεν χρειάζεται το αυτούσιο. Εγώ λέω ότι μπορεί. Το ρεπορτάζ τι λέει? Ότι μπορεί. Αφού μπορεί, μπορεί να διαλέξει. Λοιπόν. Ναι. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας. Ναι. Ένα μάτς με την Under 15, 6 με την Under 16, 22 με την Under 17. Γερμανός είναι ο Βλαχοδήμος. 3 με την Under 18, 11 με την Under 19. Ναι. 3 μάτς με την Under 20 και 1 με την Under 21. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Under 21 στο προηγούμενο τουρνά. Ναι. Λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παίξει με την εθνική, θα πρέπει ο Μίκαελ Σκίπε να τον καλέσει στην εθνική. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει. Ναι. Μάλιστα, η πρώτη κουβέντα που έγινε ανάμεσα στους δύο στις τελευταίες κλήσεις του Γερμανού, κλήση δεν υπήρξε τον ίδιο, αλλά πήρε Καρνέζι, Μπάρκα και Πασχαλάκη. Μπορεί ο μάνατζερ να ήταν φτωχότερος του Βλαχοδήμου. Λοιπόν, το θέμα είναι τι ισχύει σύμφωνα με το πρωτοκόλλο. Πρωτόκολλο. Η ΕΠΟ πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γερμανική Ομοσπονδία. Ναι. Είναι Γερμανός διεθνής και υπάρχει ουσιαστικό πρωτόκολλο για να μπορέσει τελικά να παίξει με την εθνική μας ομάδα. Η ΕΠΟ λοιπόν θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αντίστοιχη της Γερμανίας. Οι δύο Ομοσπονδίες να συζητήσουν και να ανάψει το πράσινο φως η Γερμανία ότι μπορείτε δηλαδή να τον καλέσετε, δεν τον υπολογίζουμε. Και τότε μπορεί να κληθεί ο Βλαχοδήμος, εάν φυσικά θέλει να αγωνιστεί την εθνική Ελλάδος. Ναι. Και φυσικά να επικοινωνήσει η Γερμανική Ομοσπονδία με τον Ροφλέ και να μάθει τις προθέσεις του και που θέλει να παίξει. Τι μας νοιάζει για τον Βλαχοδήμο? Έχουμε τρεις καλούς θερματοφύλακες και ο Βλαχοδήμος είναι πολύ καλός. Από τον Καρνέζι καλύτερος. Από τον Καρνέζι καλύτερος είναι. Μπορεί και από αυτούς τους δύο να μιλάει. Από τον Μπάρκα και τον Πασχαλάκη. Εντάξει, παλεύεται πολύ καλός θερματοφύλακας. Έχεις υπόψη τη ρήτρα του? Ποια μήτρα, ρε. Τη ρήτρα του. Ποια νου ρήτρα? Τον πήρε η Μπενφίκα. Ναι. Τι ρήτρα έχει? Δεν ξέρω, όχι.
58 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτό πάνε πιο την καλύτερη από τον Μπάρκα. Επειδή έχει ρήτρα 58 εκατομμύρια ευρώ ή τον Πασχαλάκη. Ξέρω κι εγώ, καμιά φορά τα λεφτά κάτι λέτε. Δεν με λένε τα λεφτά. Και ο Χατζηρίδη έχει 2 εκατομμύρια και ο άλλο ο Ζωζή είναι καλύτερο. Άσε με και ο Μαλεζά είναι καλύτερο. Ο Δήμο το βλέπουμε ότι προχωράει συνεχώ. Και με το που πήγε στην Μπενφίκα δεν πήγε να σκουπίζει τον πάγκο. Βασικό παίζει Champions League. Αυτό πώ νιώθει τώρα. Γερμανό για Έλληνα. Γιατί ο άλλο ο μαύρο ο Αράπη, ο Αντετοκούμπο ένιωθε Έλληνα. Αυτό που είναι λευκό, με λευκή επιδερμίδα και μαυρίζει στον ήλιο. Νιώθει Γερμανό ή νιώθει Έλληνα. Πώ νιώθει αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα πράξει σύμφωνα με το συμφέρον του. Σύμφωνα με το συμφέρον του θα πράξει λοιπόν. Γιατί οι εθνικέ ομάδε έχουν αλλάξει λίγο. Άρα και ο Αντετοκούμπο για το συμφέρον του δεν έπαιξε στην εθνική ομάδα. Άρα αυτά τα παραμύθια. Γι' αυτό το είπα τώρα. Αφού είναι το NBA παρά έχει τα λεφτά, τι να κάνει στην Ελλάδα. Το παίζει Ελληνικά να δεν τον είπα να μην παίξει. Λέει, μην ξεκινάει με την εθνική, παίξει NBA. Ναι. Ανέβασε λίγο κι άλλο το κασέζου ναι. Και μετά πες. Παίζει στην εθνική. Ακόμα όχι. Πλωμάει μεθάνιο ο Ελληνικά, θα πούμε, ό,τι το κούπο. Δεν είναι θέμα μεθάνιο. Κατάλαβε. Ο άλλο ο Πλαγοδήμο, άμα α πούμε ο Νόιερ πέσει στο αεροπλάνο και σκοτωθεί κι ο άλλο δύο τερματοφύλακε, πού θα θέλει να παίξει στην Ελλάδα. Να παλεύει με τον Μπάρκα και τον Πασχαλάκη και τον άλλο να ή να πάει στη Γερμανία. Πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Πώς νιώθει ο Γερμανός για Έλληνας νιώθει. Δηλαδή. Κοίταξε, από τη στιγμή που έκανε 47 συμμετοχές με όλες τις μικρές εθνικές. Γερμαναράς. Δεν μπορεί να μην νιώθει και λίγο Γερμανός. Γερμαναράς νιώθει. Εντάξει. Το που θέλει όμως ναι. Δεν είμαι ούτε. Και θα πάρουμε εμείς Γερμανός θεματοφύλακα που νιώθει για Γερμανός θεματοφύλακα. Έχει και ελληνικό όνομα και ελληνική ταυτότητα. Τι νοιάζει εμένα και ότι το κούπο έχει ταμ ταμ ο παπάς του βαρούσε το κουρμπέτι εκεί πέρα στην Αφρική. Αλλά Έλληνες λέει ότι είναι. Τι να κάνω τώρα εγώ. Δεν βαρούσε κανένα ταμ ταμ. Συντή πουλούσε για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Δεν τον πιάσανε οι χρυσαυγίτες αυτόν. Όχι. Συντή πουλούσε για να επιβιώσει και τα παιδιά του γεννήθηκαν με μοναδικά ταλέντα. Τα οποία τα αξιοποιούν. Άμα πουλούσε CD ότι το κούπο θα τον. Δεν ασχολούταν κανένα μαζί του. Θα το λέγανε ότι νιώθει Έλληνα. Άμα ότι ένιωθε Έλληνα. Δεν θα ενδιαφέρε κανένα. Άρα επειδή είναι δυνατό στο μπάσκετ γι' αυτό. Επειδή είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και επειδή διαφημίζει την Ελλάδα, ναι. Το εκμεταλλεύονται αυτοί ναι. Που ξέρουν να εκμεταλλεύονται. Ποιος, ο Μουζινίδη, και το παραμικρό. Όχι. Τι κάνει, τι ποιος όχι. Όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι πηγαίνουν και βγαίνουν φωτογραφίες δίπλα του προκειμένου να πάρουν ψήφου. Τα εύκολο συνόμενα. Απάντησε πολύ ωραία. Άλλο θέμα. Πολύ καλό. Παρακάτω. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Το ανοίξαμε χτες. Το κλείνουμε σήμερα. Και δείχνει να κλείνει σήμερα με όχι ευχάριστο τρόπο. Ποιο είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι. Το ότι ο Άρης ναι. Πήγε μέσω του Καρυπίδη να ζητήσει από τον Περέιρα ναι. Ξένους διαιτητές. Ωραία. Εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει και γράψαμε. Χθες εγώ στο Άρη το πρόλαβα. Ναι. Ότι τρώει χιλόπιτα ο Άρης. Δημοσιεύεται σήμερα ότι δεν συμφέρουν τον Άρη ξένοι διαιτητές. Ναι. Τώρα δεν το συμφέρουν δύο φορές. Ναι. Δηλαδή, η κίνηση του Άρη. Ήταν πολύ ωραία να θέλει διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι. Ναι, γιατί? Γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Τι πιστεύει? Στην ομάδα του. Πιστεύει στην ομάδα. Μιλάω για τον ίδιο τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης, ναι. Λοιπόν, αν όμως το βάλουν διαιτητή ξένο μόνο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ναι. Τότε χαμένο βγαίνει. Πέρσι η Β' Εθνική θα ήθελε ξένους διαιτητές ο Άρης. Δεν νομίζω. Γιατί να θέλει φέτος. Γιατί είπαμε, τα καλά και συμφέροντα. Τα καλά και συμφέροντα. Ναι, και γιατί κατηγορεί ο Μπούζος εδώ και τον Περέιρα. Τον είδα τον Μπούζο, δεν ξέρω γιατί είναι λαϊκίζει. Θα το παίζει αριανό, θα πούμε. Μα έτσι νιώθω, μου λέει. Του τραβάει μια δαχτυλιά ο κλαδά. Τον Μπούζο, πάει το πλευρό του Μπούζο. Μελανιά. Μελανιά. Ναι. Ξέρεις, τα δάκτυλα του κλαδά. Ναι. Εσύ τα ξέρει καλά. Τι είσαι, τα ξέρω καλά. Τι είσαι, ρε, του λέει αυτό που κατάλαβα. Εσύ είναι Μπούζο, λέει, γιατί αριανό είσαι. Όχι, λέει, έτσι νιώθω, μου λέει. Ωραία. Εγώ όμω λέω, έμαθα. Λέμε τώρα. Ναι, γιατί, πριν ποιο έχει δίκιο, ο Περέιρα ή ο Άρης. Εγώ λέω ότι κάθε ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Έχει δικαίωμα ποιος να έχει δικαίω... Ποιος έχει δικαίωμα, ο Περέιρα ή ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης. Εγώ λέω Περέιρα. Γιατί. Θα σου πω. Καταρχήν πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος είναι ο παδός του Άρη. Εκεί στο Καριλάο εκεί έκλαιγε στα μπαράζ όταν τρώγαν τα πέντε χρόνια. Χάρη στον ΠΑΟΚ βγήκε όμως. Ναι, αλλά το συμφέρον ότι ήταν να τα κυκαλά με τον ΠΑΟΚ. Καρε φιλέ. Ένα λεπτό. Τον στήριξε ο ΠΑΟΚ και βγήκε πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο δεν κάνω τίποτα άγλου. Ο δεν κάνω τίποτα άγλου. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο δεν κάνω τίποτα. Πες το κανονικά. Ο δεν κάνω τίποτα άγλου. Δεν πειράζει. Δεν σου βγαίνει το ογλού. Το ογλού μια χαρά με βγαίνει. Αυτός ο τύπος λοιπόν, εφόσον λέει ότι ήταν αριανός και τα λοιπά, θα έπρεπε να τον πει τον Περέιρα, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις. Ή ένα σύμβουλός του, ξέρεις, αυτοί παλιά παίζαν αλφα εθνική. Του λέω Περέιρα λοιπόν. Ναι, αλλά εγώ ζήτησα τα τελευταία 4 χρόνια να δω τη διαιτησία στα ντέρμπι. Ναι. Και μου δώσαν τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού, τον ντέρμπι ξέρω εγώ κτλ. Ναι, ναι, δεκτό, ό,τι και να πει δεκτό. Την ΑΕΚ να πούμε την είδα γιατί. Είναι 3 χρόνια τώρα στην Αλφα Εθνική. Ένα χρόνο δεν την είδα, αλλά τη βλέπω 3 χρόνια στην Αλφα Εθνική. 4 χρόνια με δώσανε να δω, ας πούμε, το match. Με δώσανε να δω το match Σουφλί Άρης. Ναι. Ναι.
Με δώσε να δω το μάτς Ακροπόταμος Άρης. Ναι. Με δώσε να δω το μάτς, ξέρω εγώ, πώς το λένε, Καβάλα Άρης. Ναι. Τώρα τι να τους βάλω αυτούς με τα θηρία εκεί πέρα κτλ. Είπε ο Περέιρα. Ρωτάω. Έπρεπε όμως να τον πω. Μισό. Δεν ήξερε ο Περέιρα. Άρα τον βγάζω εγώ από ευθύνη τον Περέιρα. Ας τον Περέιρα. Αυτοί που είναι σύμβουλοι. Να σου πω πώς αποδεικνύει ότι έχει λάθος ο Περέιρα. Γιατί έχει λάθος ο Περέιρα. Γιατί βάζει με τον ΠΑΟ ξένο διαιτητή. Ναι. Και στα άλλα δεν βάζει. Γιατί βάζει με τον ΠΑΟ ξένο διαιτητή. Εκεί λοιπόν τον πιάσαν και το είπαν, ξέρεις, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι σαν να παίζει η Γιουβέντους με την Τωρίνο. Είναι σαν να παίζει, ξέρω εγώ, μια μικρή ομάδα της Αγγλίας με την. Καταλαβαίνετε, ναι. Αυτό του είπα. Κάνε όση πλάκα θέλει. Δεν κάνω καθόλου. Κολάντρισε όσο θέλει. Δεν κολάντρισε. Ρωτάω. Ρώτα εσύ. Γιατί ναι. Μόνο με τον ΠΑΟ ξένο διαιτητή και όχι με τους άλλους. Θα σου πω. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιος διαστραμμένος. Ναι, ναι. Άρα ο ΠΑΟ είναι καβάλα στο άλογο. Ναι. Εκεί που θα ήταν επειδή οι διαιτητές φοβούνται το Μελισανίδη. Θες να απαντήσω τώρα χωρίς να μακρηγορήσω. Γιατί εγώ μακρηγορώ. Μακρηγορείς. Τι σαν τον Μπάντζα στην ταινία. Τι λάθος είπα. Γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν με ρωτάς. Ναι. Γιατί μόνο με τον ΠΑΟΚ. Πήρε τα χαρτιά ο Περέιρα λοιπόν και είδε. Άρης, 3 πρωταθλήματα. ΠΑΟΚ, 2 πρωταθλήματα. ΑΕΚ, 25 πρωταθλήματα. Παναθηναϊκός, 28 πρωταθλήματα. Ολυμπιακός, 44 πρωταθλήματα. Και σου λέει, αυτοί 3 σε ιδία, ένας, 2 άλλος. Άρα κοντά είναι αυτοί. Κατάλαβες. Ναι. Πήρε τα χαρτιά. Αλλά εδώ οι σύμβουλοι που λέει ο Μπούζος, παχυλή μισθή κτλ. Απ' τη μια παίρνει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Άρης Ακροπόταμος, Καβάλα Άρης και Σουφλή Άρης. Και απ' την άλλη λέει: κάτσε να δω και τα κοιτάπια. Για να δω και την ιστορία. Πριν από τα αθλήματα, ο Άρης, 2 ΠΑΟΚ. Ναι. Σουφλή Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μπερδεύτηκε. Στο λέω: μπερδεύτηκε. Πες μου εσύ τώρα να έρθεις από το. Από ποιο μέρος είναι, από τη Γερμανία, από πού στο διάλογο είναι. Ο Περέιρα. Πορτογάλος. Πορτογαλία, έρθει από εκεί από τους γύφτους της Πορτογαλίας, γιατί γύφτηκε αυτή σαν και εμάς είναι. Με λαμψή σαν το Σάντος, κάτι μουλαρόγιβιτ με κάτι μούρες άσχημες. Λοιπόν. Σου λέει αυτό εκεί πέρα δεν ήξερα τώρα, δεν ήξερα τώρα. Θα μπορούσε βέβαια να ρωτήσει το γιο του Περέιρα που ερχόταν και τον έδινε γουδιά ο Ψηφίδης εδώ με τον Καντίνα να πούμε όταν ήταν παιδάκι και ήταν παπά ο μπαμπάς του προπονητή στον Άρη. Δεν το ρώτησε ούτε αυτόν. Ο Περέιρα μπερδεύτηκε. Κλείνει η παρένθεση. Άρα. Από όλο το story ναι. Ο Άρης βγαίνει χαμένος και όχι κερδισμένος. Γιατί βγαίνει χαμένος. Βγαίνει χαμένος γιατί θα χάσει το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα... με τον ΠΑΟΚ ναι. Ο διαιτητής θα είναι ξένος. Το πιο πιθανό ήταν να φοβόταν ναι. Την κερκίδα. Τα υπόλοιπα ποιος, που συμβαίνουν. Ποιος ξένος θα φοβηθεί την κερκίδα, ο Έλληνας θα τη φοβόταν. Ο Έλληνας. Για ξένος είπες. Ναι. Λάθος ενώ... είπες, Άγγες, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ενώ ο ξένος θα σφυρίξει ο Άρης, ό,τι ο Άρης για να δείξει ότι μεγάλος έκανε, έρανε, βιάστηκε να ζητήσει ξένο διαιτητή. Αυτό λέω εγώ στους Αριανούς. Ας να περάσει το μάτς με τον ΠΑΟΚ και μετά χτύπα στον Περέιρα ένα τηλέφωνο και πες μα γιατί είμαστε Έλληνα και εμείς ομάδα είμαστε, κέρδισαν και τον ΠΑΟΚ με Έλληνα διαιτητή. Ναι. Κέρδισαν και μετά βγες καβάλα στάλογο. Υπήρξε καμιά μπαλάρα και έρθε η άλλα ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και να πανηγυρίζουν οι ΠΑΟΞίδες που πήραν πότο. Και μετά βγες μετά από μια εβδομάδα, αφού ο Έλληνας σε παίξει στην Καριλάου, βγες και πες. Αλλά αυτοί επικοινωνιακά είναι άθλοι. Θα μου πεις από τη Βέρεια είναι ο Καρυπίδης. Επικοινωνιακά τι να ξέρει. Βγίζει, φωνάζει, βρίζει. Καλός επιχειρηματίας. Καλός πρόεδρος. Ξέρω όταν μίλησε μαζί του επικοινωνιακά. Σε τι γλώσσα συνοηθήκατε. Ρε κόκκινε, επικοινωνιακά ο Καρυπίδης. Και αυτή στη γραφεία στην ΠΑΕ άρεσε. Στη γραφεία, ναι. Εκεί τι στο διάλογο αυτή που είναι κύριε δημοσιογράφη, γραφεία τύπου, δεν ξέρω ποια είναι τα παιδιά. Ιδέα δεν έχουν από επικοινωνία. Ή αυτή η πώς τη λένε, η αδερφή του Καρυπίδη ξέρει από μπάλα. Ή πώς τη λένε η κοπέλα, δεν θυμάμαι το όνομά τη, ξέρω εγώ. Η Ειρήνη ξέρει από μπάλα. Ο Ψηφίδης εκεί, αγόρι μου, εγώ να σου πω δύο κουβέντες, δεν μπορεί να το πει. Τι ξέρεις εδώ είναι λάθος να πάμε, γιατί εμείς εδώ τραμπούκο. Κάτσε λίγο ρε Γρηγόρη. Τραμπούκο το κερδίζουμε τον ΠΑΟΚ εδώ με τους σπάθες και τις κλωτσομπούνιες. Τι στάση πρέπει να κρατήσει δηλαδή τώρα. Ποιος τι στάση πρέπει να κρατήσει. Στάση 12, ξέρω εγώ, κάτω τούμπα. Ναι, ρε φίλε. Στάση, ξέρω εγώ, Αϊφανούλη. Τι στάση να κρατήσει. 8 μέρες. 69 στάσεις. Έχουμε 8-9 μέρες. Τι 8-9 μέρες. Μέχρι το Άρης. Έκανε το λάθος τώρα ο Άρης. Τώρα ο Κλαδάς που είναι πρόεδρος παλιός τυραστές, λέει τι ξένο διαιτητή έχουμε. Κατάλαβα, λέει διπλό θα είναι το μάτς. Τουλάχιστον δεν χάνει. τι βγήκε. Απαγορεύεται. Παλινδρόμηση έχει. Όχι. Σιγά, τι. Βαράει η σφραχνιά, αυτό που θέλει, γρατσουνάει ο λαιμός. Μα ξαπλώσει ανάσκελα από τον Κύριακο. Α, πάμε πιο εκεί, βήξε. Χαϊβάνι. Για τον Σαββίδη θα πει που τον κατηγορούν οι Αμερικάνοι, New York Times θα πούμε. Θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε. Ή θα το Φαλακρέ, κάνουμε μούχτι. Όλο ο θα το κάνουμε μούχτι να πούμε. Επειδή είμαστε. Ξέρω εγώ. Κάθε μέρα είμαστε φιλοαμερικάνοι ή τώρα μπερδευόμαστε. Κατηγορούν ένα σωρό κόσμο κάθε μέρα. Αυτό απαντάς εσύ. Ναι, αυτό. Θα διαβάσει τι λέει το κείμενο μέσα. Θα διαβάσει εσύ μετά. Φοβάσαι το διαβάσει εσύ. Το διαβάζω εγώ. Γιατί το διαβάζω εγώ.
Φαλακρέ, όλο ο κόσμο του Άρη θέλει ξένου διαιτητέ σε όλα τα μάτια. Σιγά. Ένα λόγο παραπάνω, μια νίκη επί ΠΑΟΚ, να μην λέτε ότι μπήκε δάκτυλο κίτρινο. Καθαρό ο Άρη. Καθαρό ο Άρη. Λέει αυτό. Πολύ ωραία η άποψη. Μα όταν τα κάνει καμιά γαργάρα να πούμε την Κυριακή. Πολύ ωραία η άποψη. Ναι. Τεκμηριωμένη και σωστή. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Έγινε τιτή Καστασινοπούλου, ζωή Λάσκαρ και θέλει ξένο διαιτητή. Υπενθυμίζει, έλα. Ότι αν σκέφτεστε και λογικά και οικολογικά, επιλέξτε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις και μεγάλη οχή στο συχνό πλήσιμο χρώμα, κλάση 1. Θα το βρείτε στα καταστήματα Κοσμάογλου, που είναι ο χορηγός της εκπομπής μας, ο οποίος φροντίζει να έχει τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Περισσότερα, πηγαίνοντας δυτικά, Ιδάκης 62, με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, στο κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι στο Facebook. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη προσφορά ισχύει για αυτήν την εβδομάδα για την Εσκιάδης Βαλοδήμος, καθώς αν πάτε να αποκτήσετε τώρα είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda καινούριο, πέρα από το ότι τα περισσότερα είναι έτοιμο παράδοτα, πέρα από το ότι υπάρχει τα περισσότερα είναι έτοιμα για να κάνετε test drive, έχετε όφελος να αγοράσετε τώρα το αυτοκίνητό σας, τα τέλη κυκλοφορίας για 3 ολόκληρα χρόνια. Περισσότερα πηγαίνοντας μια επίσκεψη στην έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο με το αλφακτέο, ή τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Και συνεχίζουμε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Θες να πω πρώτα κάτι το οποίο απασχολεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά να διαβάζει αυτό το οποίο κατηγορούν οι Αμερικάνοι του Σαββίδη? Ναι, αλλά ο Σαββίδης λέει τα αντιπαρέρχεται όλα αυτά. Εκείνο που βγαίνει από αυτό το ρεπορτάζ δεν είναι ο κύριος Σαββίδης ούτε οι Αμερικάνοι. Είναι ότι οι κομμουνιστές, να πούμε, έχουν ξεφτυλιστεί τελείως. Και θα σου πω το λόγο. Πες εσύ αυτό το κομμάτι και δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λένε οι Αμερικάνοι για τον Σαββίδη και τι απαντάει ο Σαββίδης για τους Αμερικάνους. Εγώ γιατί καταλήγω. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Λέω. Ενδιαφέρον έχει από άλλη πλευρά. Εσείς περιμένετε να πω εγώ για τον Σαββίδη ότι το κατηγορούν οι Αμερικάνοι για το θέμα των προσπαθειών. Εδώ παίζονται συμφέροντα. Συμφέροντα τρομερά. Η Αμερική θέλει να περάσει. Επιχειρηματικά. Φυσικά γιατί για το όνομα. Ποιος νοιάζεται για το όνομα. Για το όνομα νοιάζεται η Φελή. Και τα λεφτά είναι το θέμα. Δεν είναι τώρα. Επιχειρηματικά οι Αμερικάνοι θέλουν να περάσει το όνομα και η συμφωνία. Οι Ρώσοι δεν θέλουν. Και κατηγορούν οι Ρώσοι το Σαββίδη ότι λειτουργεί και λογικό είναι να λειτουργεί. Τον κατηγορούν βέβαια ότι χρηματοδοτεί γιατί. Ποια είναι η ιστορία. Και να χρηματοδοτεί και να μην χρηματοδοτεί, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Η ιστορία ποια είναι. Ότι οι Αμερικάνοι κάνουν πράγματα και ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος φίλος τους. Α, καλά, εντάξει, δεν γελάει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν, όταν είσαι κομμουνιστής, λες παρετούμε, σκίζω το πτυχίο μου. Στα χαρτιά μου. Ναι, τελείωσε. Οι Αμερικανοί κάνουν αυτό που θέλει. Μάλλον ο Τσίπρας κάνει αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι. Είναι ο καλύτερος τους φίλος. Με διαφορά. Οπότε να πάτε να πετάξετε τα βιβλία του Μάρξ και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι σύντροφοι στα σκουπίδια, να τα κάψετε. Και τώρα το θέμα αυτό με τον Σαββίδη είναι ότι. Για να διαβάσετε το τσακαλάκι συμφέροντα. Φυσικά. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Αυτό με τα ονόματα της Μακεδονίας γίνεται για εμπορικούς και ακριβώς, επιχειρηματικούς σκοπούς. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τώρα εγώ σαν ηλίθιος να φωνάζω και να πηγαίνω μετά στην εταιρεία μου στα Σκόπια και να την φτιάχνω εκεί επειδή εδώ πέρα μου βάλαν 40% εφορία, 60% εφορία και εκεί έχει 10. Και λες τι να κάνω, εγώ αγαπάω τη Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, μανούλα μου, να χαρώ εγώ κούκλα μου, μανούλα μου, Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου. Αλλά απ' την άλλη να παίρνω τη βρωμοεπιχείρησή μου να την πάω εκεί. Και καλά κάνω, αλλά δεν μπορώ να λέω Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, Βέρμπλου μου, να χαρώ εγώ. Πρόσεξε τώρα. Κατηγορούν οι Αμερικάνοι το Σαββίδη New York Times ότι χρηματοδοτούσε με κάποια χρήματα για να μην γίνει συμφωνία. Εγώ λέω είναι λογικό. Γιατί εξυπηρετεί τα Ρώσικα συμφέροντα. Είναι από την άλλη μεριά. Μισό λεπτό αν γίνει κάτι τέτοιο. Που δεν με ενδιαφέρει. Μα είναι σίγουρο ότι ο Σαββίδης είναι με το Ρώσο σε αυτό το κομμάτι. Εκείνο που με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όμως είναι. Ότι για ένα βρωμογύπεδο βγάλανε εκεί πέρα όλους τους
Πες, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Τους πολιτικούς εκεί και τα γλύφανε. Ήρθαν όλοι εδώ. Και τους γλύφανε. Βγήκανε σέλφι. Σέλφι. Και έγινε ρόμπα και ο ΠΑΟΚ. Και, σαν Μακεδόνας. Και ακόμη περνάει το νομοσχέδιο. Σαν Μακεδόνας και ακόμη περνάει το νομοσχέδιο. Όχι, έτσι. Θα πεις την αλήθεια. Για ποιο λόγο το έκαναν τότε? Τι, για ποιο λόγο? Γιατί όλος ο κόσμος. Ναι, ήταν επικεντρωμένος. Ήθελε να κάνει διαδήλωση. Έτσι. Να φωνάξει για το όνομα. Τους είπαν όχι, παιδιά, γήπεδο. Κοιτάξαν να προσανατολίσουν τον κόσμο. Ναι. Και ιδιαίτερα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. Περνώντας όλα τα κόμματα από την Τούμπα, όλα, ναι, όχι μόνο η κυβέρνηση, ναι, βγαίνοντας selfie και λέγοντας ναι, είμαστε υπέρ. Ποιοι είναι οι βλάκες τώρα της υπόθεσης εδώ? Ο Άρης και ο Ηρακλής. Αυτοί οι δύο οι ηλίθοι, ο Άρης και ο Ηρακλής, γιατί ο Άρης μπορεί να πηγαίνει καλά επιχειρηματικά, να πληρώνει ο Καρυπίδης και να κάνει μια αξιοπρεπή ομάδα που θα σωθεί εύκολα από την κατηγορία και μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους ίσως και την έκτη θέση. Πρόσεξε τι λέω εγώ τώρα. Ναι. Ίσως και την έκτη θέση. Ίσως και την πέμπτη. Όχι. Άλλη κουβέντα. Ίσως. Δεν νομίζω. Λέω λοιπόν. Μπορεί έκτος να βγει Ευρώπη. Έκτος να μπορεί να βγει Ευρώπη. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω έκτη θέση. Επικοινωνιακά είναι ηλίθιοι. Και στον Ηρακλή. Γιατί? Γιατί είναι ηλίθιοι. Ο Ηρακλής τώρα οργανώνεται. Σταμάταρε. Πάει και βρίσκει το Βασιλιάδη και πάρει και τη φανέλα και πάρει και την μπλούζα και άλλα στο Χαριλάου κτλ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί εσύ επικοινωνιακά να βρεθεί εκτεθειμένο, ανόητε Καρυπίδη, ανόητε Ψηφίδη, ανόητε. Σε αυτό το κομμάτι ανόητε. Ναι. Στα άλλα είστε καλοί. Εντάξει. Εδώ ανόητοι, επικοινωνιακά ανόητοι. Και εσείς τον Ηρακλή, ανάντια σε όλους, απέναντι σε όλους, δεν μιλάμε κανέναν. Μάνι μας, μόλις είδατε τον παχύ Βασιλιάδη, τι θα γίνει αυτό και να πάτε και μια και πάρει και τη φανέλα. Υποσχέσεις θα υλοποιηθούν? Ούτε υποσχέσεις στον Ηρακλή θα υλοποιηθούν, λέω εγώ. Στον Άρη καλά δεν θα κάνουν, ούτε δοκάρι θα βάψουν. Και βγαίνουν οι παοξίδες σωστά και λένε, μα τι μακεδονομάχοι εμείς. Και εσείς τα ίδια κάνετε, βέβαια. Το μια πόλη, μια ομάδα και εμείς είμαστε όλοι Βόρεια Ελλάδα. Από τη μια και από την άλλη, και εσείς πήγατε με τον Βασιλιάδη. Δεν τρέχει για μένα. Το ρεζουμέ για να μην το κουράσουμε. Έχω μια ένσταση. Θα μου την πεις. Το ρεζουμέ για να μην το κουράζουμε. Από αυτό το. Από τα site που βγαίνουν από τις New York Times κτλ. Εγώ κρατάω το προσκύνημα των κομμουνιστών στην χρήμα. Αμερική και στη Δύση. Στο χρήμα. Στο χρήμα. Στη δύναμη του. Άνω τελεία. Τελειώσαμε. Άνω τελεία. Τελειώσαμε. Πολύ ωραία χτες. Τελειώσαμε. Πολύ ωραία χτες. Ναι. Και λυπάμαι που συμφωνούμε τόσο. Αυτό το μωρό και το ξανθό ποιο είναι? Κάποιος το δημοσίευσε. Εσύ γιατί την έχεις εκεί? Καλή. Έκφυλη. Ναι. Φίλε, για να ανανεώσω. Ναι. Πρέπει να μπω από εδώ. Και κάτι βγάζει. Γιατί δεν έβγαλε τον Κιμπόκο και έβγαλε αυτήν τώρα δηλαδή? Πού να ξέρω. Συμπτωματικό είναι. Συμπτωματικό είναι. Τελείωσε. Ρωτάω εγώ που δεν τα ξέρω. Τώρα τα μαθαίνω. Πραγματικά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Μπορεί να βγάλει αυτό. Ναι, ναι. Να καλά, να μας έλεγε μια κοπέλα γιατί βγάζει. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρεις. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως βγάζει ωραία πράγματα, δεν βγάζει τίποτα στραβό. Δεν ξέρω γιατί το βγάζει. Τώρα βγάζει τον Κουλιανό με μένα. Ασχήμια μεγάλη. Εδώ βγάζει κάποια πράγματα στη διαφήμιση που κάνουμε. Ναι. Εδώ τα μπαίνει. Κουλιανός με τον Ραπτόπουλο τώρα. Τώρα βγάζει κάτι βγάζει άλλο. Βγάζει μια ξαθιά γυναίκα και μετά βάζει τον Ραπτόπουλο με τον τώρα Κουλιανό. Τώρα βγάζει κάτι άλλο. Βγάζει κάτι άλλο. Δεν ξέρω γιατί. Ραπτόπουλο με Κουλιανό τώρα, άκου δίδυμο. Ο ένας μοιάζει με τον Θείο Φέστερ. Τον, και τον, πώς το λένε, τον Έλμη. Τον κουμπάρο σου, ρε, τώρα. Και ο άλλος ο Ρεβιθούλης, να πούμε, ο Ρεβιθούλης του Ποπάη, ο Κουλιανός, με τη φωνή του Μίκη Μάους. Ρεβιθούλης του Ποπάη. Ναι, με το Θείο Φέστερ, το Ραπτόπουλο. Το πιο άσχημο φαλακρό που υπάρχει. Εμένα δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για ασχήμια. Λοιπόν, λέγε. Είπες πολύ ωραία χθες. Ναι. Τι είναι αυτά που λέτε, κατηγορείτε τώρα με την άλλη την τύψα, κατηγορεί τον Ρονάλντο. Ναι. Μετά από 9 χρόνια. Δεν κατηγορώ εγώ τον Ρονάλντο σε αυτές τις περιπτώσεις. Για αυτόν. Αυτές θα πάρουν λεφτά. Από κατηγορίες, όρεξη να έχεις. Ναι. Και δημοσιεύματα και αυτά. Α, μπράβο, ναι. Οπότε τι να συζητήσουμε. Έχει ανάγκη ο Ρονάλντο τώρα να βιάσει καμία. Η λογική αυτό λέει. Ναι. Η λογική αυτό λέει. Δεν λέει αυτό η λογική. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Λέω πάντως ότι μέχρι να αποφαθεί η δικαιοσύνη, ναι, αν όντως υπάρχει εδώ κάτι εκεί, αλλά ναι, και αυτά πολλές φορές τα αμφισβητεί ο κόσμος. Ναι, ναι. Καλό είναι να διατηρούμε. Όχι, η εμπειρία ζωής που έχουμε λέμε. Αλλά διατηρούμε επιφύλαξη. Διατηρούμε μια επιφύλαξη, αλλά η εμπειρία ζωής μας λέει αυτό. Όπως μας λέει και κάτι άλλο, ένα κοινωνικό θέμα το οποίο το έμαθα όχι, σήμερα. Όχι, μισό λεπτό. Πάλι μισό λεπτό. Είπες για τον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα πρέπει να νιώθει υπερήφανος. Ναι. Γιατί πέρα από το ό,τι και αν υποσχέθηκαν οι πολιτικοί, ναι, τηρεί μια στάση. Αντρίκια στο θέμα της Μακεδονίας. Τι υπάρχει ένα πανό το οποίο. Κλάψαμε με το πανό, άσε ρε κόκκινε. Κλάψαμε με το πανό. Εγώ δεν λέω ότι. Κι όμως. Άσε με υπάρχει η στάση, ναι, που λέει η Μακεδονία, ναι, είναι μία, ναι, και είναι ελληνική. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Όπως συγκινήθηκα. Που έχει, ρε, το πανό εκεί. Δεν με ενδιαφέρει αν. Σοπα ρε κόκκινε. Τι με λες τώρα. Εγώ λέω ότι. Βρεκοτρώνα έφαγε ο χοντρός που ήρθε και έξω από τη θύρα. Δείχνουν ότι δεν είναι πρόβλημα. Βρεκοτρώνα έφαγε ο χοντρός. Γιατί σε παιχνίδι πήγε. Τι έκανε. Άσε ρε το παραμύθι τώρα, έβγαλε το πανό να πούμε. Δεν πήγε σε παιχνίδι. Άσε το πανό τώρα, το έβγαλε. Άσε με καημένε τώρα.
Να γλύφεις τώρα τον ένα, να γλύφεις τον άλλο, να γλύφεις και τους φιλάδους τώρα. Αλήθεια, άντε ρε, φύγε από εδώ. Την πέρα. Αλήθεια λέω. Φύγε από δεν εδώ. Δεν υπάρχει αυτό το πάνω. Φύγε. Λοιπόν. Δεν μου λέει τίποτα. Χαϊβάνια νούμερο 3. Λέγε. Και εμείς μαζί. Ναι, και εμείς, γιατί όχι. Έχουμε το δικηγόρο υφυπουργού αθλητισμού Βασιλιάδη. Δικηγόρος είναι. Ναι. Θα πήγαινε να του δώσει δίκη. Ναι, καλό μου φαίνεται. Χοντρός είναι, δεν θα πήγαινα εγώ. Τι σχέση είχε. Σε χοντρό θα δώσω εγώ δουλειά με τίποτα. Είμαι ρατσιστής. Μου δείχνει ότι είναι ικανός. Ναι, αλλά χοντρός. Λόγιος είναι. Άσε με το. Εντάξει. Αν με ρωτήσεις προτιμήσεις, φυσικά υπάρχουν διάφορα. Θα πάρω τον Κούγια που είναι λεπτός. Το Γρόνια που είναι ψηλός, αδύνατος. Τι θα πάρω, τον χοντρό θα πάρω. Δεν ενδιαφέρει η ικανότητα. Ω, τώρα, με, όλα, όλα και η εμφάνιση. Όλα παίζουν ρόλο. Έχει φιλίες με κάναν εκεί πέρα που είναι έδρα. Με αυτό τι. Εντάξει, παρακαλώ. Ξεκίνησε να μας λέει 1002. Ναι. Υπάρχουν δύο θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Να τα ακούσω γρήγορα. Για τα οποία αμφισβητείς πάντα και μ' αρέσει όταν αμφισβητείς πράγματα τα οποία έχουν υπόσταση. Ωραία. Τι αμφισβητώ εγώ. Το πρώτο. Ναι. Αφορά το VAR. Το VAR. Με έλεγε εσύ, άμα δεις VAR. Ναι. Βάλε μου και ένα στο κεφάλι. Ναι. Είδες. Τι έχει πρωτοσέλιδο η Μέτρος σήμερα. Ότι θα βάλει VAR του χρόνου. Δεν βιάζει το Βασιλιάδης, VAR του χρόνου. Ναι. Ρε φίλε. Αφού είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει εκ των πραγμάτων, ναι. Όπως βοήθησαν οι ξένοι διαιτητές. Ναι. Γιατί του χρόνου και όχι φέτος. Δεν συμφέρει στους μεγάλους. Πρέπει να ελέγχει κάποιος την κατάσταση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση δική μου. Δεύτερον. Δεύτερον. Έχεις βάλει τώρα, έχεις πιάσει ένα σχέδιο. Ναι. Η περιβόητη αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων. Αυτό το. Μισό λεπτό. Το είπε ο Μπούζος προηγουμένως. Δεν το άκουσα. Συγγνώμη. Μην το επαναλαμβάνεις, ρε κόκκινε. Συγγνώμη. Δεν θα περάσει, ρε κόκκινε. Θα μου πεις τη γνώμη σου αφού τελειώσει. Μα δεν θα περάσει. Δεν διαφωνώ με αυτό. Τελείωσε. Όπου θέλει να θάψει όλες τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι. Και να επέλθει και ζημία σε αυτούς οι οποίοι θα πέσουν από την Α. Το, λοιπόν, έμαθα ρεπορτάζ. Η λογική τι λέει τώρα. Λοιπόν, από Αθήνα, από ΑΡΤ. Άκου από ΑΡΤ. Εγώ έκανα ρεπορτάζ. Από ΑΡΤ. Εγώ δεν μου είπανε, ναι. Του είπαν, λέει του Βασιλιάδη, οι δικοί του οι κομμουνιστές επικοινωνιολόγοι. Οι κομμουνιστές έχουν καταπληκτικούς επικοινωνιολόγους. Δεν σαν τους νεοδημοκράτες. Άμπαλοι και άχητοι. Ναι. Έχουν εκεί έναν επικοινωνιολόγο, ο Τζιτζικώστας. Και ο Τζιτζικώστας, να πούμε, εντάξει, είναι καλά. Στο κομμάτι της, πώς το λένε, της περιφέρειας. Της περιφέρειας, στο κομμάτι της δημοτικότητας, αλλά είναι εντάξει, τέλος πάντων, εγώ έχω και μια ένσταση γι' αυτό. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά, τι μου έλεγες? Ειλικρινά δεν πες, για την αναδιάθρωση του κατηγορίου. Ναι, δεν θα περάσει μου είπανε, ναι. Γιατί τους φυρίξαν οι επικοινωνιολόγοι ότι οι ομάδες θα ταχθούν εναντίον και ότι δεν μπορούν να στηριχθούν οικονομικά και δεν μπορεί να τραβάει ο Μακεδονικός στα Χανιά και να έρχονται τα Χανιά στο σουφλί και κάτι τέτοιες βλακίες που ετοιμάζουν. Του δώσανε ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν θα περάσει και αυτό, έμαθα, για Βόρειο Νότιο Όμιλο Β' Εθνική, σε τρία χρόνια από τώρα, σε μάκρους τρία χρόνια από τώρα, δηλαδή 18 ομάδες Β' Εθνική, 18 ομάδες Β' Εθνική, Βόρειο Νότιο Όμιλο, κερασιτεχνικό, μισό λεπτό, κερασιτεχνική, 6 όμιλοι ή 8, δεν ξέρω, 8 όμιλοι στη Γ' Εθνική, κερασιτεχνική. Κάποτε αυτό ήταν το καλύτερο, δευτερόλεπτα. Είχαμε 18 ομάδες στην Α' Εθνική, 20 ομάδες Βόρειο Όμιλο, ομαδάρες, 20 ομαδάρες Νότιο Όμιλο. Και είχαμε και την πάρα πολύ δυνατή εθνική ερασιτεχνική κατηγορία. Και μετά ήταν τα μπορούμε τοπικά. Μπορούμε να συνοηθούμε. Ναι. Λοιπόν. Εγώ έπαιρνα τότε τη Θεσσαλονίκη, την εφημερίδα, που είχε 20 σελίδες αθλητικά και διάβαζα εθνική ερασιτεχνική και χαιρόταν η ψυχή μου. Μιλάμε για λοιπόν. Ωραία χρόνια, λέγε. Τα πράγματα πώς έχουν. Πώς έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Σίγουρα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Μη ρε κόκκινε. Και φυσικά βάση χρημάτων. Δεν πρόκειται να το κάνει. Μισόλεπτο. Τζάμπα το λέει. Μισόλεπτο. Τον είπαν, μην το κάνει. Το να το κάνει. Ναι. Σε βάθος χρόνου, σε τρία χρόνια, χωρίς να χάνουν άμεσα κάποιοι, ναι. Γίνεται. Ναι. Αυτό που λες είναι το ιδανικότερο. Τελείωνε. Δηλαδή, κάνε την Α1 τελείωνε. Με 12, κάνε την Α2. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Τελείωνε το θέμα. Δεν πουλάει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πες ό,τι θες, ναι, τέλειωνε το θέμα τώρα. Ρε Κώστα, μας ακούνε τώρα τρεις Μακεδονικοί. Είπες ό,τι μας ακούνε πέντε από το σουφλί, οχτώ από την Καβάλα, Γάμα Εθνική. Είπες ό,τι θέλεις, ναι. Εγώ δεν με επιτρέπεις να πω τίποτα. Τι να πεις για τη Γάμα Εθνική. Μια κουβέντα παραπάνω. Σου είπανε με τον Βασιλιάδη, δεν θα γίνουν, το είπαν οι κομμουνισταράδες, οι επικοινωνιολόγοι, το κατάλαβε, γιατί είναι έξω. Ρε φίλε, ναι. Θα έχει ζημία από ψήφους, αν το κάνει. Αυτό είπαμε, ρε κόκκινε. Του το είπαν και δεν θα το κάνει. Τέλειωσε. Δίνω την είδηση ότι δεν θα γίνει. Τη δίνω εγώ. Συμφωνούμε. Τέλειωσε. Έχει ένα κοινωνικό θέμα το οποίο μου έκανε μεγάλο κλικ. Κοινωνικό θέμα. Το έχεις μάθει ότι αν πας στη Γαλλία τώρα εσύ με μένα ναι. Ή με τον Μπούζο που είναι και καμακερός και πάτε εκεί στο τραμ, εκεί στη Γαλλία, στο Παρίσι από όξο. Ναι. Φάτε δύο κουρασάν φωλή και πείτε δύο πορτοκαλάδες και ωραίες γεμιστές και δείτε δύο ωραίες Γαλλίδες. Και το δικό σου καμάκι. Κυρία μου, κυρία μου, κυρία μου. Του Μπούζο, κουρασάν και τα λοιπά. Ξέρεις ότι έχεις 750 ευρώ πρόστιμο. Αν πεις κάτι.
Όχι να πει κάτι, αν κάνει καμάκι, φλερτ σε γυναίκα στη Γαλλία. Έχει βγει νόμος. Και πώς θα βγάλει μια κοπέλα να βγει, να πάτε, να φάτε. Όπως την κάνει τώρα, στο Facebook. Θα στείλει στο Facebook και θα βρείτε. Απαγορεύεται να πει ένα κοπλιμέντο. Ναι, απαγορεύεται να πει κοπλιμέντο, είσαι 750 ευρώ πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιο νόμο. Βγήκε νόμος τώρα τέτοιο. Γιατί βγήκε όμως. Δεν ξέρω. Καταρχήν ο πρόεδρος νομίζω θα περάσει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω. Αλλά εκεί ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση. Γελάω. Μην γελάς καθόλου. Είναι αλήθεια. Και θέλω όταν ανοίξουμε γραμμές να το συζητήσουν οι ακροατές αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μου λες πρέπει να το απαγορεύσει το καμάκι για να σταματήσει. Δεν κάνει καμάκι κανένας. Όλοι από το Facebook θέλουν. Με πρόλαβες. Σε πρόλαβα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, παλικάρι μου να ακούσω. Ο κόσμος δεν μιλάει. Ναι. Έχει μάθει να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι. Είναι απληκτρολογή. Άμα μιλήσει γυναίκα τώρα στον δρόμο και πει τι ώρα είσαι, θα πει είσαι τρελός ή ηλίθιος. Ναι. Λέγε, λέγε. Ναι, 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 ναι. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το να μιλάς με τον Κώστα. Ναι, τον βλέπεις. Και να τον βλέπεις στα μάτια. Να καταλαβαίνεις. Από τις εκφράσεις του προσώπου του και από τον τρόπο που μιλάει, αν λέει αλήθεια, αν λέει ψέματα. Ναι, Γρηγόρη, αυτό είναι ανθρώπινη επαφή να πούμε. Είναι ανθρώπινη. Τριβή να πούμε, ναι. Λοιπόν, αυτό ναι. Με το βρωμοτηλέφωνο, ναι, το κινητό. Το κινητό. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Τι είναι να εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκε, ρε Γρηγόρη. Ναι. Και τώρα μου λες ότι περνάμε στην άλλη όχι. Άκρη. Ναι, στην όχι. Άλλη, όχι, όχι. Στην άλλη άκρη. Άλλη άκρη, ναι. Ότι. Και αν θα μιλήσει σε κάποια δηλαδή, κοπέλα η οποία είναι όμορφη. Και μπορεί και σε τι θα μιλήσεις, ρε κόκκινε, σε καμιά χοντρή θα μιλήσεις. Σε όμορφη θα μιλήσεις. Η οποία και αυτή αισθάνεται ωραία, ναι, με σένα. Ναι. Λοιπόν, και πώς δεν φίλε θα θέλει. Αν αυτή όμως σε καταγγείλει ότι τη φλέρταρες, εντάξει, τρως 750 ευρώ πρόστιμο. Αυτή θα κερδίσει τίποτα, το 750 ευρώ. Μπορεί να πει δώσ' μου 200 για να μην σε καταγγείλω. Στον τροχονό μου που σε σώμα. Τώρα, ναι. Αν ήταν τώρα κομπ, ναι. Γαλλίδα ο Παλακρός. Εγώ αν ήμουν Γαλλίδα, θα την έπεφε. Κάθε μέρα θα έβγαζα από ένα 200. 100%. Θα ζούσε με 6.000. Τρέχει με 100. Γελάει. Θα βγάζει 6.000 ευρώ. Τρέχει με 180. Ο Παλακρός θα πήγε. Με 180. Θα πήγαινε στην Παναγία των Παρισίων. Ναι. Ή κάτω από, το... ναι, από τον πύργο του Άιφελ. Ναι. Θα περίμενε κανένα ζαβό να το κοιτάξει. Τι έκανε και θα έλεγε. Έλα λίγο να σου πω. Με κοίταξε. 750 ευρώ. 750. Με 200 καθαρίζει. Τελείως. Αλλιώς θα φοράξει τον μπάτσο. Τον μπάτσο, ναι. Το γελάς. Εσύ τι 200, εσύ, τρία θύματα την ημέρα θα είχες. Δεν θα έβρισκες θύματα. Εσύ θα έχεις τρία θύματα την ημέρα. Εύκολα. Αυτό γιατί το κάνουν. Ειδικά κάνουν. Κάτσε τώρα, το γελιοποιούμε τώρα εμείς. Γιατί το κάνουν. Γιατί το κάνουν. Μπορεί να έχουν δόλο, δεν ξέρω. Ο δόλος είναι η μείωση της γεννητικότητας. Ένα είναι αυτό. Ναι. Η αύξηση των ομοφυλοφίλων. Εντάξει. Και η ισχυροποίηση. Βολεύει να υπάρχουν. Μισό λεπτό, βεβαίω. Για να μην υπάρχει αύξηση πληθυσμού τη γη. Θα πρέπει να βρεθούν τρίκ. Για να μην έχουμε υπερδιπλασιασμό του πληθυσμού στη γη. Ο κόσμος μεγαλώνει, υπάρχουν και άλλα θέματα. Το 1970 ήμασταν μισοί από όσοι είμαστε το 2018. Που σημαίνει η γη σε 50 χρόνια. Υπάρχουν όμως και άλλα διπλασιάστηκε η αυτή. Πρόσεξε τώρα να δεις. Επειδή το έθεσες ωραία. Στην Κίνα βάλανε μια ανωτελεία. Άντε ρε μαμά, τις βάλανε τις ανωτελείες. Δηλαδή πρώτη στην Δευτέρα. Κίνα, στην Κίνα. Επειδή ξεφεύγει από τα πλαίσια του κομμουνισμού και γίνεται ένα κράτος διαφορετικό. Ναι. Δεν υπάρχει κομμουνισμός. Και στη Ρωσία. Τον ακύρωσε, ένα λεπτό, τον κομμουνισμό τον ακύρωσε με την αμερικανοφιλία του ο Τσίπρας και όποιος πει να τώρα δεν είναι κομμουνιστής, βουρδουλιά στο πισινό. Άκουλιο. Λέγε. Επιτρέπουν και τρίτο παιδί, ναι, στην Κίνα. Αλλά η φορολογία ποια είναι. Για ποιο λόγο. Τι. Γιατί βλέπουν ότι αν δεν βγαίνει από πίσω εργατικό δυναμικό, ναι, να πληρώνει ασφάλεια, ναι, κάποια στιγμή θα ακροκοπήσουν από αυτό. Ναι. Από την άλλη, αυτό έρχεται σε κόντρα τώρα που μου λέει. Με το άλλο που βέβαια. Ναι, δηλαδή, άρα προτιμούνε να υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που δεν μπορούν να το κοινοποιήσουν. Μα ναι, αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι λένε κάτι οι παλιοί, όρο το πω, Σόδωμα και Γόμορα. Τι Σόδωμα και Γόμορα, ρε βλάχο από τις Σέρες. Σόδωμα και Γόμορα. Σόδωμα και Γόμορα δεν έχει. Άμα εγώ πλακώνομαι τώρα πώς και κάνω τρία. Σόδωμα και Γόμορα. Λοιπόν, άμα κάνω εγώ τρία και τέσσερα παιδιά, έχω καλό κράτος. Φορολογία μικρή, θα κάνω 3-4 παιδιά. Πολλοί θα βρεθούν να κάνουν. Τώρα λοιπόν σε περιορίζει. Δεν σε απαγορεύει, αλλά σου λένε αυτό που λέει κόκκινε. Με τον τρόπο που. Είσαι 28 χρονών. Με τον τρόπο που νομοθετεί και σε αντιμετωπίζει. Δεν κάνει παιδιά. Σε κάνει, αισθάνεσαι αγκλημένο. Σε πετάει και δύο αρρώστιες αύριο μεθαύριο. Περίεργες να πούμε. Καμιά επιδημία κανένα τέτοιο. Δεν το σε πετάει. Σου αμολάει και τον καρκίνο να πούμε. Είναι ρε, φίλε, μέσω ραδιοκυμάτων να πούμε. Για να επέλθει η ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει εργατικό δυναμικό από πίσω. Σε αποτρέπει από το να κάνεις παιδιά. Μα πρέπει να πεθάνουμε πολύ περισσότεροι, να μειωθεί λίγο ο πληθυσμός. Αυτό με τη Γαλλία μπορεί κάποιος να πει, αλλά μάρει τώρα. Αν μειωθεί ο πληθυσμός. Ναι, καλό είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό. Καλό, καλό είναι. Όλο είναι κακό. Καλό, καλό είναι. Και είναι κακό για δύο λόγους. Φαντάσου μια πόλη, Γρηγόρη μου, τη Θεσσαλονίκη. Πριν 50 χρόνια. Μια τεράστια αλωτρίωση. Τι αλωτρίωση. Αλωτρίωση του πληθυσμού. Εκεί. Γιατί θα πρέπει να ξεχάσει την Ελλάδα που ήξερε. Εκεί τι. Γιατί τώρα δεν ξέχασα την Ελλάδα που ήξερε. Πρέπει να γίνει αλωτρισμό. Όχι. Αλλά.
Πώς είναι τι? Οι πρόσφυγες ή οι λάθρομετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα? Τώρα 500.000 θα έρθουν από τον Εύρο, από πάνω. Όχι, πώς είναι μέχρι τώρα? Κάνα εκατομμύριο. Λοιπόν, άμα αυτοί γίνουν 3 και εσύ από τα 10 εκατομμύρια πας 6, όπως το λες εσύ. Θα πηδάμε Ινδές. Λοιπόν. Θα πηδάμε μουσουλμάνες. Θα αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμα, θα αλλάξουν το DNA. Σιγά, μωρέ, οι άνθρωποι όλοι οι ίδιοι είναι. Θα αλλάξουν τα έθιμα. Φράγκα θα υπάρχουν. Τα έθιμα δεν με νοιάζουν εμένα. Τώρα, άμα αντί του Αγίου Γεωργίου πάω εγώ του Αγίου Μουσουλμανίου, άμα εγώ έχω καλά 5.000 το μήνα, τι με νοιάζει εμένα? Άσε με, ρε κόκκινε. Το πρόβλημα το έχεις λύσει. Τα ήθη και τα έθιμα. Πηγαίνεις στον πύργο του Άιφελ. Άσε με τα ήθη και τα έθιμα. Άσε με καημένα. Στο μουσείο του Λούβρου, μόλις βλέπεις κανένα περίεργο με γυαλιά έτσι και λες αυτό έχει φράγκα, πει γιατί με κοίταξε έτσι, έρχεται η ασφάλεια. Όσο μου διακοστάρει, θα τα κλειτώσει. Στου ομοφυλόφιλου δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Όχι. Από άντρα σε γυναίκα το κάνει. Αυτό από τον κυνηγό στο θύραμα. Αυτό τώρα, με συγχωρείς, αυτό δεν είναι αρατσιστικό? Τι είναι, αρατσιστικό? Είναι αρατσιστικό ή όχι? Ρε, βολεύει το σύστημα. Είναι αρατσιστικό? Είναι, δεν είναι, βολεύει. Γιατί δεν φλερτάρουν γυναίκες με άλλες γυναίκες και άντρες με άντρες? Η γυναίκα με τη γυναίκα τι παιδί να κάνει, δεν την πειράζει, δεν μας πειράζει. Δεν κατάλαβες. Λάθος αυτό. Άμα η γυναίκα μπορεί δηλαδή να είναι και αφέντρα, πάλι δεν μας πειράζει. Θέλουν να το παίζουν προοδευτικοί. Ναι. Γιατί αν ένας άντρας φλερτάρει μια γυναίκα, τρώει πρόστιμο. Ναι. Και κατηγορηθεί γι' αυτό. Ναι. Και μπορεί να φλερτάρει ο άντρας τον άντρα ή η γυναίκα τη γυναίκα. Αυτό δεν σε προβληματίζει? Ναι, ή η γυναίκα τον άντρα. Δεν είναι ρατσισμός? Έλα ρε κόκκινε, ψάχνεις τώρα. Η γυναίκα, αλλά αν φλερτάρει έναν άντρα, θα τρώει και αυτή πρόστιμο. Γι' αυτό δεν είμαστε ίδιοι. Η γυναίκα είναι κατώτερο όνομα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι κατώτερο. Στο κομμάτι αυτό. Όχι. Είναι, υπάρχει ρατσισμός. Είναι το θύμα, το θύραμα, ενώ εσύ ο κυνηγός. Υπάρχει ρατσισμός. Ρε κόκκινε. Κοινωνικός, ταξικός. Εδώ λέμε, ξεκινήσαμε η ιστορία στη Γαλλία, γίνεται. Θα περάσει, εγώ λέω, και σε άλλες χώρες. Μην πούμε πουθενά ότι είναι μπουρδα αυτό. Το διέξει πάλι. Γιατί αλήθεια είναι. Από ιστορίες εσύ. Είναι αλήθεια. Είσαι κυνακές. Είσαι χαρισματικός. Αλήθεια είναι. Μην βγει. Έχω φίλους στην Γαλλία. Έχει βγει αυτό. Μην με πάρει κανένας τηλέφωνο. Όχι, αλήθεια. Και μου πει. 750 πρόστιμα. Μου πει. Αλήθεια ότι αυτός λέει μπουρδα. Τι μπουρδα. Πρόστιμα έχει. Γιατί εγώ σκέφτομαι ήδη. Ποινικοποιήθηκε το χλερ. Εγώ σκέφτομαι ήδη μπίζνα. Ποινικοποιήθηκε. Θα πάμε να μείνουμε στο Παρίσι. Άκου να δεις. Θα πω την κυρά μου. Εδώ... βγαίνει στο Λούβρο να μαζεύω 10 ευρώ. Σταμάτα. Θα ντυθώ πολυσμάνο, θα λέω κύριε 700. Εσείς με τη χριστιανική θρησκεία ποινικοποιήσατε το σεξ. Και εδώ, εγώ δεν ποινικοποιήσατε. Καλά, εντάξει, ναι. Με το πιδάλιο να πούμε και τα λοιπά. Αλλά... το πιδάλιο ξέρεις τι είναι. Ξέρω. Τι. Ξέρω τι είναι. Τι είναι. Ακροδεξιά της, της θρησκείας είναι το πιδάλιο. Ή ακροαριστερά. Μη, σε παρακαλώ. Έκανε 6-3 μήνες χωρίς κρέας. Βουρδουλιά τις άλλες 2 μήνες. Μην ακούσετε. Το πιδάλιο. Μη. Βάζει τον κόσμο και φοβάται να πούμε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ακολουθείς και τέτοια θέματα. Είσαι τέτοια άλλο. Και προοδευτικός άνθρωπος. Άλλο σέβομαι. Άλλο σέβομαι. Το πιδάλιο. Άλλο. Γράφει μέσα. Άλλο είμαι πιστός και άλλο είμαι φανατικός. Έκανε 6 με την κουμπάρα 6 μήνες. Με την ξαδέρφη 5 μήνες. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι γίνεται, τη πόλη το πιδάλιο, άμα το διαβάζει. Σε κατάλαβε. Λάθο. Τρομοκρατήσει από μένα. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για του μοναχού. Ποιου μοναχού γράφτηκε? Για μοναχού γράφτηκε. Ναι, αλλά είδα πήγε στου άλλου. Το βγάλανε σε εκδόσει που. Και καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Για να ξέρει ο κόσμο ποια είναι τα σωστά και ποια τα λάθη. Τι λέει, κόκκινε. Α πα με την κουμπάρα. Ότι αν εσύ πα με άντρα, Φερρυπή, με τον αναβιαστικό σου. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Δεν μπορεί να πα ποτέ στον παράδεισο. Κάτσε ρε φίλε. Και η έννοια του χριστιανισμού, το Α και το Ω είναι η μετάνοια. Ναι. Και η συγχώρεση. Δηλαδή δεν του δίνει το δικαίωμα να μετανοήσει, δηλαδή τελείωσε. Πάει ναι. Αυτό. Μπράβο, Γρηγόρη. Κολλάστηκε. Μπράβο, Γρηγόρη. Μου δίνει την ευκαιρία να ετοιμαστώ, αλλά. Ο φανατισμό, φίλε, ναι. Είναι κακό πράγμα. Άντε, από ποια πρόταση. Χριστιανό Ταλιμπάν, να πούμε. Εγώ δεν είμαι Ταλιμπάν. Χριστιανό Ταλιμπάν, να πούμε. Οι Ταλιμπάν είναι κακοί. Οι Ταλιμπάν είναι κακοί από ποια πρόταση. Ό,τι είναι, έχει Ταλιμπάν μουσουλμάνο. Διαβάζω μηνύματα. Έχει και δικού μα. Διαβάζω μηνύματα. Πρόσεξε, 750. Ας μην προλάβεις τα κολομηνύματα. 750 ευρώ λοιπόν, αν πας στη Γαλλία και φλερτάρεις. Κορίτσια, ακούσατε? Ναι. Να πως τα βγάζετε με ροκάμα. Το θα θέμα, πάτε στο πάρι. Το θέμα λοιπόν είναι το γιατί. Δεν είναι το πρόστιμο. Το γιατί. Το γιατί εμείς το αναλύσαμε με το δικό μας τρόπο. Εσείς λοιπόν, όταν ανοίξουμε γραμμές, έχετε την ευκαιρία να πείτε τη δική σας άποψη. Διάβασα τα μηνύματα τώρα. Τι μηνύματα είναι? Άντρας που μιλάει πρόστιμα σε γυναίκα είναι σεξουαλική παρενόχληση. Γυναίκα που μιλάει σε άντρα είναι 0-20 το δευτερόλεπτο. Ναι. Εσύ, Γαβρόπουλε, μέχρι προχθές έλεγες ότι ο Ιβάν είναι υπέρ της συμφωνίας γιατί στηρίζει τον Τζίπρα. Γι' αυτό μας έλεγες ότι δεν ξεσηκώνει τον κόσμο. Ξέρω γιατί με λέει, Γαβρόπουλε. Καλά, αυτό γενικά είναι. Επειδή φοράω κόκκινες φόρμες, αλλά σχέδωσε ο Γκαγκάτσης. Σχέδωσε ο Κόκαλης. Αν όντως δεν θέλει τη συμφωνία που τον βόλευε να το παίξει και τον ομάχος, πόσο ανώκομοι θα μας ταΐσεις? Οι New York Times, φίλε, το γράφουν. Εγώ το λέω. Τι με νοιάζει εμένα?
Τον ΖΑΕΦ του κρατάνε γερά με βραχιόλια. Ήταν πριν κάποια χρόνια και ναι. Τους 11 βουλευτές που οι Αμερικάνοι τους λένε ότι θα τους εξασφαλίσουν. Από κάπου τους κρατάνε και αυτούς. Πάντως θέλω να μου πούνε όσοι είναι αριστεροί, πώς νιώθουν που ο Τσίπρας, ο εκπρόσωπος της αριστεράς στην Ελλάδα, κάνει θυλασμό, να μην πω πιο πέρα γιατί είναι και χορηγός πιο δίπλα, κάνει θυλασμό θα πω, στον Αμερικάνο, τους πατουλάρει και του κάνει τα κατήρια και τα κόλπα. Πώς νιώθει ρε παιδί μου, ένας που είναι ιδεολόγος αριστερός, που είναι η γιαγιά μου η Ζαμπέτα, ας πούμε, αν ζούσε, που ήταν κουκουές, μεγάλη κουκουέ, κουκουόφατσα ήταν η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Όταν πέθανε, όταν πεθαίνουν οι κουκουέδες, πηγαίνουν και κάνουν αυτό, όπως το λένε, οι άγημα πυροβολάν και τέτοια, κάτι τέτοια κάνουν. Και στη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα είχαν έρθει. Κάτι μουσάτι, κάτι αυτή. Λέω, τι είναι αυτή, ρε. Είναι του κόμματος, λέει. Λοιπόν. Η γιαγιά Ζαμπέτα λέει, ήταν αριστερή. Ήταν ισχυρό στέλεχος, να πούμε. Για καφέ φαγητό. Και αυτοί να μας πούν για καφέ φαγητό. Πώς νιώθετε, ρε, με τον Τσίπρα, τον Αμερικανόφιλο, να πούμε. Για καφέ φαγητό και μπράβο. Τσιγάρα, ωραία. Όλα με ένα stop στο καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία στις αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, τηλεφωνώντας στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, σας δίνουν την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Στο www.listopart.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεστε, ενώ μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων δίνονται με 150 ευρώ. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Οι τρεις από τις έξι γραμμές είναι ελεύθερες. Μην ξεχνάτε ότι ο χορηγός μας είναι η Εσκιάδες Βαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε είτε Kia, είτε Skoda, είτε Hyundai, να το κάνετε δικό σας. Σχεδόν όλα τα μοντέλα είναι ετοιμοπαράδοτα. Και για όσους ψωνίσουν αυτή την εβδομάδα, η προσφορά η οποία κάνει, μία ακόμη μεγάλη προσφορά η οποία κάνει η Εσκιάδες Βαροδήμος, η οποία βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, είναι δώρο. Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε σε κόσμο, μιλήσαμε για όλα και μιλήσαμε και για το πρόστιμο, για το καμάκι. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν είναι η ιστορία του Φαλακρού. Θα το μάθω, θα δω αν ισχύει, αλλά αν ισχύει, ειλικρινά, έχει χαθεί η μπάλα. Παρακαλώ. Άμα έχει αυτός ο νόμος στην Ελλάδα, σε βλέπω Ραντόπουλο να χωράει περουγκίνη με μπόλικο μαλλί και σε 8 μήνες θα κυκλοφορήσει με καινούριο Κόρδοβα. Ισχύει. Ο Φαλακρός είναι έξω αυτή τη στιγμή. Μιλάει στο κινητό του, πρέπει να παίρνει είδηση τώρα. Δεν ξέρω αν τον πήραν από το πρεσβείο. Από την πρεσβεία της Γαλλίας. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή και βάλε με πιο μετά. Α, θες να βγεις δεύτερος, να μιλήσεις με τον Φαλακρό. Okay, καλά. Ναι. Πάμε στον επόμενο, μην το ρίχνεις αυτό. Να. Παρακαλώ. Επόμενος. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, αν και ο Αφόπουλος είναι δίπλα. Δεν είναι δίπλα. Τέλος πάντων είναι τώρα δίπλα. Δίπλα εννοώ εκτός στούντιο. Λοιπόν, καταρχάς ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Είναι αριστερός. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Άλλωστε και το κουκουέ εσωτερικού, το οποίο μετάλλαξε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν ήταν Σόβιετ. Σόβιετ σημαίνει αυτό. Ανώτατο το Σοβιέτ δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων Σόβιετ σημαίνει αυτό που είχα στη Ρωσία παλιότερα. Αυτό πίστευαν και οι κομμουνιστές, σύμφωνα Βαρσοβίας και τέτοια άλλα φαντάσματα. Όσον αφορά το με τις συμμαχίες, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όποτε η Ελλάδα ιστορικά συμμάχισε με τους Ρώσους ή βασίστηκε πάνω σε αυτούς, τους Ρώσους, και όσοι ας μου πούνε ας βγούνε, μετά για τους ακούσω, θα τους ακούσω. Είπανε το αντίθετο, πάντα ματωμένοι βγήκαμε, μήπως σφαγμένοι. Να ξεχάσω τα ολοφικά, να μιλήσω για το τι έγινε στον Εφήλιο κλπ. Πάντως όποτε βασιστήκαμε στους Ρώσους, και να το ξέρετε και όσοι έχουν εργοδότη Ρώσο το γνωρίζουν καλύτερα από μένα, ξέρουν πολύ καλά γιατί ψυχρούς ανθρώπους μιλάμε, ήταν ψυχροί κομμουνιστές, γίνανε ψυχροί καπιταλιστές. Κάπου έπρεπε να πάμε, να συμμαχίσουμε κάποιους. Και όλοι αυτοί που θα βγουν να πούνε τώρα η Ελλάδα και μόνοι μας και όλα αυτά, παιδιά, αυτά γινόταν το 60, το 60, το 50. Τώρα μια τράπεζα χρεοκοπεί, ας πούμε, στη Γαλλία και αυτό έχει αριστερές αντιδράσεις και μπορεί να παίξει ρόλο και στην Αμερική. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάπου πρέπει να συμμαχίσεις. Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί. Λοιπόν, διαλέξτε. Ή Κινέζοι, ή Ρώσοι, ή Αμερικάνοι. Το έχω πει και άλλη φορά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι μεγάλες χώρες κάνουν ό,τι κουστάρουν
Και οι μικρές κάνουν ό,τι πρέπει. Ακριβώς. Δηλαδή κάποτε που με τον Τούρκο είχαν αυτό τον έρωτα, αυτή τη σχέση, γιατί αγριεύαμε και λέγαμε κοίτα να δεις τον Τούρκο κτλ. Τώρα ο Τούρκος είναι αυτό το πρόβλημα και ήθελε και τη σχέση αυτή την οποία πρέπει, γιατί πού να πάμε, στην Ευρώπη θα μου πείτε. Στην Ευρώπη βλέπαμε τα χαΐρια. Οι Γερμανοί, οι οποίοι ψυχρά θέλουν να μας κατακαιουργήσουν. Και μάλιστα θέλω να ακούσω και κάποιους από τους επόμενους, οι οποίοι να δούμε τι θα πούνε σχετικά με, με την διεκδίκηση των κατοχικών δανείων και αποζημιώσεων. Τα οποία ακόμα τα διεκδικούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος. Καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα φίλε μου. Είναι ο Κωστής εκεί. Εδώ είναι ο Κωστής, ναι. Τι με θες μόνο, τι έπαθες. Θέλω να ερώτηση τον Κωστή. Ναι. Γεια σου Κωστή. Χαίρετε κύριε. Σε παραδέχομαι για το ποδόσφαιρο, ξαναπήρα τηλέφωνο, είσαι γνώσης του ποδοσφαίρου. Πες τα στραβά, άστα τα καλά. Εγώ ακούω τα στραβά. Ναι. Το αλλά θέλω. Το αλλά. Ναι, άκουσε Κώστα. Θέλω να είσαι όταν βγαίνει στο ραδιόφωνο, σε ακούνε εκατομμύρια χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι. Εσύ γάμα με ακούνε και στη Νέα Υόρκη, ρε φίλε. Ναι, λέει. Ναι, ρε φίλε, σε ακούνε και εκεί, αλλά δεν ξέρω πόσοι. Ειδικά εκεί. Ειδικά εκεί είναι, με αγαπάνε πολύ. Αυτά τα οποία τα βλέπει όλος ο κόσμος, θα πρέπει να τα λες όπως τα βλέπει ο κόσμος. Αναφέρομαι τώρα, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Πες μου συγκεκριμένα να δούμε που εσφάλαμε, να πούμε. Ναι, ναι, συγκεκριμένα. Είμαι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για το θέμα αυτό εδώ, για το πέναντι με τον Άρη. Ναι. Με τον αγώνα με τον Πανιόνιο, ναι. Ήτανε φιλαράκι καραμπινάτο πέναλτι. Ναι. Καραμπινάτο πέναλτι, ναι. Έτσι. Ναι. Τι είναι, εσύ βγήκες και είπες δεν ήταν πέναλτι. Εγώ έπιασα την παράμετρο πώς τα ποδάρια των... Πάνω από το δεξί στο πόδι, ναι. Το οποίο θα σου παρακαλέσω να μην με κλείσει, δεν θα... Εγώ γιατί δεν να κλείσει, μπορώ. Εδώ ανταλλάσσουμε απόψεις, τι λες τώρα. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν από το δεξί πήγε στο αριστερό ή αν δεν πήγαινε στο αριστερό, ήταν καθαρή, ναι. Ανατροπή, τον βρήκε τα πόδια, τον έριξε κάτω, τελείωσε, ήταν καθαρό πέναλτι. Ναι. Τώρα, τελείωσε αυτό το θέμα. Πάει αυτό, εντάξει. Πάει αυτό. Το δεύτερο που έχω να σε πω είναι μήπως ήταν δάχτυλος του ΠΑΟΚ, ρε φιλαράκι αυτό εδώ. Ποιο? Να δικηθεί ο Άρης. Εκεί. Γιατί εγώ προχωράω, να δικηθεί ο Άρης με τον Πανιόνιο. Για να έχει μετά με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ που θα παίξει κοντά να τα δώσει όλα, γιατί διεκδικεί μια πέμπτη θέση ο Άρης, δεν είναι? Κοίταξε. Δεν ξέρω αν το βλέπεις αυτό. Όχι, βλέπω ότι... Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον συνέφερε ο Άρης να αδικηθεί. Γιατί συνήθως η ομάδα που αδικείται τη μία αγωνιστική τώρα, παίρνει τα σπόρια την άλλη αγωνιστική. Ναι. Να σου λέω, σου λέω τώρα αυτό εδώ. Έτσι, γι' αυτό δεν νομίζω. Σ' αγαπώ πολύ, δεν νομίζω, αλλά σ' αγαπώ πολύ. Επόμενος. Πάμε επόμενος. Α, ο Σεραίος, ο Σεραίος που πιάσανε ο καθηγητής, ναι. Δεν ήταν Σεραίος. Τι ήταν? Ο παδός του Ηρακλή, από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και απορώ πως δεν το ξέρεις. Γιατί είχε διαρκείας. Είναι χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Αυτό παραπεί ότι δεν πάει στο γήπεδο. Ούτε καν δεν πάει αυτό τώρα. Δε. Παρακαλώ. Ηρακλειδέας με αυτή τη μούρη, να ξέρεις. Θα αθωωθεί, ο Κούγιας θα τον αθωώσει. Ναι. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο στραβά σου, Θείο Φέστερ. Έλα, φίλε, ναι. Θείο Φέστερ. Λοιπόν, Θείος Φέστερ. Θείος Φέστερ, ναι. Και τώρα με τον καινούριο νόμο θα βγει πάρει και το Περουκίνη και σε 6 μήνες με καινούριο Κόρντομπα θα είναι. Άντε, λίγο μου μέχρι τώρα. Δεν βγαίνει η καινούριο Κόρντομπα πια. Αλλά σε ένα ποιος μπορεί να σε κάνει καμάκι, ούτε τι να πω, τέλος πάντων. Τον άνθρωπο, τι ωραία λόγια. Συνεχίστε κύριε, συνεχίστε, συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, γυμνάζεσαι κάθε μέρα, box, mox, τα πάντα όλα. Είσαι σε φόρμα fit, έτσι. Έτσι λένε οι συναδελφοί. Είναι. Ο Γρηγόρης όπως λες, με αυτά σας ακούμε χρόνια από κούνια βασικά. Καναπέ, 2 ώρες τη δουλειά την ημέρα και πάει λέγοντας, έτσι. Έτσι. Εγώ Κώστα είμαι μικρός σε ηλικία. Ναι. Θυμάμαι όμως και σαν Πόντιος έχω τη συνείδησή μου καθαρή και μπορεί μόνο να είμαι από όλων Πόντιου. Η συνείδησή σου μπορεί να είναι καθαρή, το μυαλό σου δεν είναι καθαρό. Πεντακάθαρο. Αφού είσαι Πόντιος. Λοιπόν. Το ξεκαθάρισες. Το ξεκαθάρισα. Τέλειος. Λοιπόν. Πάμε. Πριν πολλά χρόνια. Ναι. Θυμάμαι μια φάση έπαιζε Καλαμαριά Ηρακλής. Ναι. Και σε ορμήξα καμιά μια ολόκληρη κερκίδα του, μπλε κασκόλ ήταν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ποιος καθάρισε εκεί τη μέρα, πώς γλίτωσες? Ένας από αυτούς που καθάρισε είναι ο Γρηγόρης και τρεις παλαιστές οπαδοί του Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι ψεύτης μεγάλος. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς ήμουνα, ο Γρηγόρης βγήκε μπροστά να πούμε και εσύ κρύφτηκες πίσω από τις πλάτες του και καθάρισε όλη την πουγάδα.
Ήταν και δύο παλαιστές από πίσω. Μπήκαν και αυτοί. Εγώ χρησιμοποίησα κανέναν. Όχι, ρε, μόνο σου κατέβηκες εσύ από τα δημοσιογραφικά. Ως δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ήμουν κάτω. Και τι έγινε. Έπεσε μια κερκίδα και τους έπεισες να, να φάω λίγο. Έφαγες λίγο. Τι έκανα. Ούτε μία δεν έφαγες. Πάντως, εγώ έφαγα κάτι κλέπες. Γιατί εγώ δεν έφαγα. Γιατί μπήκα μπροστά. Για τα μούτρα σου. Λέγε έτσι. Έτσι προς αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτό είναι αλήθεια, ρε φίλε. Χώθηκε κι άλλη φορά. Κοίτα, είναι χειροδύναμος γιατί έκανε πόλο. Και άλλες φορές χώθηκα. Μη στεναχωριέσαι. Έτσι. Και άλλες φορές. Αλλά δεν το λέω. Το λέω. Μια φορά δύο φύγανε οριζόντιοι στο γιώτη και ούρλιαζε. Ξέρεις γιατί ούρλιαζε. Γιατί δεν έδινε κι αυτός. Αυτό είναι αλήθεια. Πού να προλάβει το μεταράστιο χρόνο. Γρηγόρη, εσύ άμα φορέσεις τερουκίνη εγώ να σε κολλήσω πάντως. Που είχε για πόδο. Για αλήθεια. Τι αλήθεια. Τον απατεώνα. Και καλύτερα ξεκινήσετε να μας λέτε για τους Αβίδη και τα Σκόπια και καταλήξετε στους Κινέζους. Γι' αυτό σας αγαπάω. Πάμε παρακάτω. Ωραίο, ναι. Ναι. Ύστερα ο Μακρόν καμάκι δεν έχει κάνει. Του ρούφηξε το μεδούλι αυτή η γριά. Και στη Σουηδία λέει ναι. Για να πάρει με Σουηδέζα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση. Ορίστε. Πάμε παρακάτω, λέγε φίλε. Γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε. Γεια σου και εγώ, γεια σου φίλε Κόκκινο. Γεια σου φίλε. Εδώ. Γιάννης από Μενίδη. Καλώς ήρθες. Γιάννη πριν συνεχίσεις. Άνορα Απτόπουλος ήταν Γαλλίδα μέχρι και ο πύργος του Άιφελ θα μαράζουνε λέει. Είναι μερικοί. Άκου να δεις τώρα δεν υπάρχει. Συνέχισε ναι. Λοιπόν εγώ πήρα να πω πιο πολύ γιατί για το προγνωστικό. Εσύ ρε φίλε, ποιο προγνωστικό. Δεν μου λες πού μένω εγώ. Εσύ μένεις στο Μενίδη και εγώ μένω στην Τούμπα. Λοιπόν άκου είδηση. Άκου είδηση. Άκου είδηση. Ο Ραπτόπουλος λέει δεν περνάει κάτω από τις πολυκατοικίες γιατί μπορεί να πέσει κάνει μια γυναίκα λέει από πάνω. Έτσι δεν είναι. Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι τετάρτο λόφο πολυκατοικία στην κάτω Τούμπα που βρίσκεται απέναντι από το γήπεδο της Τούμπας. Πώς έπεσε αυτό το μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνησες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση από τον τέταρτο όροφο. Πρόσεξε τώρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παοξής ήταν, παρέλαβε τον άνδρα ελαφρά τραυματισμένο. Το μετέφερε. Έπεσε από τον τέταρτο όροφο και ήταν ελαφρά τραυματισμένο. Τι με λες τώρα για το. Άκουγε την εκπομπή γι' αυτό. Είναι δυνατόν. Φορούσε κράνος. Τι να. Γερός να είναι ο άνθρωπος δηλαδή. Λέγε, σ' ακούμε. Να σου πω. Ακούς. Ναι. Πάρ το γρήγορα στο Μενίδη γιατί μέχρι να ολοκληρώσεις θα πέσουν πυροβολισμοί, θα πέσει νεκρός εκεί στο Μενίδη. Λέγε. Θα σε πιάσει καμιά δέσποτη. Όλοι δικοί μου είναι, όλοι ολυμπιακοί είμαστε εδώ. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι από το να το πάρει ο Μελισσανίδης και φέτος καλύτερα να το πάρει ο Πάουκ. Να τα! Γιατί ο Πάουκ βάζει λεφτά, ο άνθρωπος έχει βάλει λεφτά. Να τα. Και έχει φτιάξει ομάδα, άλλος θα πούμε με ψέματα και τσιγκουνιές, θα πούμε έχει κάνει τι έχει κάνει. Εγώ αυτό δεν θέλω να το πάρει, άμα δεν το πάρουμε εμείς, γιατί εντάξει φέτος είμαστε καλύτεροι, αλλά απλά το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι να μην αλλάξει την ομάδα, να την κρατήσει όπως είναι με αυτόν τον προπονητή. Να έρθει καμιά μέρα να πιει κανένα ουίσκι εδώ από το Μενίδη, τον βλέπω. Στο Μενίδη, ε! Είναι πότης και αυτός δικός μας είναι. Από τα καλά ουίσκι. Στο Μενίδη, ναι, μαζούτ πίνουν αυτοί εκεί. Γιατί πιάσανε εδώ πέρα μια αποθήκη, ξέρεις, πριν από δύο μέρες, η οποία έφτιαχνε. Ουίσκι με κυροζίνη. Τυφλωθείς άμα το πεις αυτό το πράγμα ρε κόκκι. Κι όμως το πουλούσε ρε φίλε. Τέλος πάντων, εγώ απλά ήθελα να πω να κρατήσουν αυτό όπως είναι, με αυτόν τον προπονητή, να κάνει και 2-3 μεταγραφές το καλοκαίρι και άμα δεν το πάρουμε δεν πειράζει, δεν πειράζει. 4 έχουμε. Εντάξει. Ας πάρει και ένα πάω και να χαρείτε εκεί. Να χαρούμε και εμείς εδώ. Εντάξει. Με αυτό, να είσαι καλά φίλε. Με αυτό που είπε τώρα ξέρουμε σε ποια χώρα δεν θα πάρει ποτέ μεταγραφή ο Ουάρντα. Ναι. Ο Ουάρντα μα πάει στη Γαλλία. Θα τα πληρώσει όλα τα πρόστιμα. Ό,τι πάρει. Ναι, ναι, ναι. Έλα φίλε, ναι. Γεια σας κύριε Αφροδία. Ναι. Γεια σας λέω. Γεια σας και σε εσάς. Κάνατε μια ερώτηση. Ναι. Για τον Κύπρο. Ναι. Λοιπόν το να είναι κανείς Αμερικανόφιλος δεν είναι κακό. Άφια παιδόρε, σερσερή. Το να είναι όμως αριστερός και να λέει ότι είναι Αμερικανόφιλος είναι τραγωδία. Α, μπράβο. Δεν το λέει. Δεν το λέει είναι. Δεν το λέει. Δεν το παραδέχεται. Άμα το ρωτήσετε δεν το παραδέχεται. Ναι. Και αυτό γιατί. Έχετε πάει ποτέ στην Αμερική κύριε Ραφόπουλε. Στην Αμερική. Εγώ στον Εύωσμο πήγα τις προάλλες και χάθηκα. Ποια Αμερική να πάω. Είσαι τρελός. Πληροφοριακά θα σας πω ότι όσοι ζουν στην Αμερική και έχουν σπίτια, ναι. Πίες,
καταστήματα, ναι, ναι, ο έμφυα που πληρώνουν είναι σχεδόν το 1/15 της αξίας του σπιτιού τους κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή για... σε 15 χρόνια στάσου τους έχουν πάρει το οίκημα. Ναι. Για πού μιλάτε, για την Αμερική? Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, κύριε. Το φορολογικό σύστημα της Αμερικής το γνωρίζετε? Κάτσε, κάτσε, να μας πει ο Κόκκινος που είναι γνώστης, ναι. Είστε γνώστης, κύριε Κόκκινο? Γνωρίζω, ναι. Γνωρίζει. Το φορο... αυτό, που λέ... αυτό που λέτε δεν ισχύει για την πρώτη κατοικία. Oh. Πρώτον. Τι λέτε? Μου επιτρέπετε? Μου επιτρέπετε? Ναι. Δεν είσαστε στην Ελλάδα. Για μου, την Αμερική, μου επιτρέπετε, για την Αμερική μιλάμε. Δεύτερον, ο Αμερικανός υπήκοος όταν πληρώνει εφορία, αν τα λεφτά τα οποία κερδίζει τα ρίχνει στην αγορά, πληρώνει. Δεν το εισόδημα με τα. Μπορώ να τελειώσω. Όχι, δεν μπορεί να τελειώσω. Διότι είναι το ψέματα αυτή τη στιγμή. Κάτσε, γιατί το λέτε, μου απαγορεύεται. Μου απαγορεύεται να. Όχι, απαγορεύεται εσύ σε μένα να μιλήσω. Αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Κάτσε να μα πείτε, Γρηγόρη. Ναι, πείτε. Διότι εγώ πήρα τηλέφωνο. Εάν εσεί θέλατε να μιλήσετε επί του προηγουμένου, την ώρα που έκανα την ερώτηση. Κύριε μου, θέτετε ένα θέμα το οποίο. Όχι, κύριε μου. Αν μιλούσατε για κάποιο θέμα το οποίο ήταν να κάνουν στα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν την εκπομπή, θα ήταν ατόπιμα να σας διακόπτω. Μιλάτε για κάτι αυτό το οποίο δεν είναι. Ερώτηση δεν έκανε ο κ. Γραφόπουλος για το εάν ο Τσίπρας είναι Αμερικανόφιλος. Ναι. Από εκεί μέχρι το φόρο των Αμερικανών υπάρχει μια διαφορά. Όχι. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι Αμερικανοί δεν είναι καν καπιταλιστές, είναι κομμουνιστές. Διότι με τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Αμερικανοί πολίτες στο κράτος, ναι, δεσμεύουν τις περιουσίες τους. Κάτι το οποίο πολύ λίγο γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Είναι δυστυχισμένοι οι Αμερικανοί, έχετε αλήθεια. Η ανεργία πόσο είναι, η μισθή πόσο είναι, δηλαδή για να πληρώσουν. Όχι, είναι δυστυχισμένοι οι Αμερικανοί, δεν μπορούν να επιβιώσουν, ναι, είναι τραγικά τα πράγματα. Μισό λεπτό. Δεν έχουν να φάνε. Ακούστε με λίγο. Ναι. Άλλο το εάν κάποιος είναι Αμερικανόφιλος, δηλαδή σημαίνει ότι εμείς ταυτίζουμε τον Αμερικάνο με τον καπιταλιστή, ενώ αυτοί δεν είναι καπιταλιστές, είναι κομμουνιστές. Σας επαναλαμβάνω, διότι αυτή τη στιγμή δεσμεύουν τις περιουσίες όλων. Δηλαδή σε ποιο άλλο κράτος παγκοσμίως έχει γίνει να πτωχεύσουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και να έχουν πάρει τα λεφτά του κοσμάκη? Να τα δεσμεύσει. Μόνο στην Αμερική. Μόνο στην Αμερική. Είστε σίγουρος? Οπότε, συγγνώμη. Αν είναι... Είστε σίγουρος? Πού καταλήγουμε όμως? Είστε σίγουρος? Προφανώς δεν γνωρίζετε την πραγματικότητα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κυρία μου, μισό λεπτό. Λίγο ευγένεια δεν βλάπτει. Πήρατε στο κορυφαίο ραδιόφωνο. Όχι, μη είναι κορυφαίο. Μήπως να αφήσετε το τώρα το κορυφαίο ραδιόφωνο. Το κορυφαίο ραδιόφωνο είναι το ζου. Ότι και κορυφαίο δημοσιογράφο. Όχι, όχι, όχι. Οπότε εσείς βάζετε τον εαυτό σας, επειδή είναι κορυφαίο το ραδιόφωνο. Όταν μιλάω με, άσχετο, ναι, ξέρω. Μισό λεπτό. Μήπως γνωρίζετε τι έγινε με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου? Κύριε, για την Αμερική μιλάμε. Όχι, κύριε, είπατε σε κανένα άλλο κράτος δεν έγινε τίποτα. Μήπως ξέρετε τι έγινε με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου? Θα σας πω λοιπόν εγώ. Πρώτα ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα στην Αμερική. Δεν με απαντάτε. Είπατε δεν έχει γίνει πουθενά. Είπατε δεν έγινε πουθενά αλλού. Κύριε, βγάλετε τον μπαμπάκι από τα αυτιά σας για να ακούτε και. Κύριε μου, εσείς μπορεί να έχετε πρόβλημα με τα αυτιά. Είμαι. Ξεκίνησε το 2008 όταν οι τράπεζες χρεοκοπήσαν και η ασφαλιστική εταιρεία, η ΆΙΜ, η οποία έχει και τη Manchester United φτάνει με χορηγό, τελείωσε. Ωραία. Ο Θεός να μας φυλάει από τους κομμουνιστές τους Αμερικανούς. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να δω πού θα κατέληγε η κουβέντα. Δεν μπορεί να το... Έκλεισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, ότι ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός, είναι δεξιός, αλλά η Αμερική είναι αριστερή, αλλά ο Τσίπρας είναι αριστερός. Ξανά μάνα, δεν το κατάλαβα. Ο Ιρμός δηλαδή κάπου χάθηκε στον δρόμο. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Γιατρός χωρίς πτυχίο εργαζόταν επί 17 χρόνια στο νοσοκομείο της Καβάλας. Να χαρώ εγώ τα νοσοκομεία τα ελληνικά. Που μου θες εσύ ελληνικό νοσοκομείο. Πω, 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 πω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πω, πω. Ποιος τον έβαλε γιατρό? Το Φεβρουάριο του 2001 τον βάλαν. Σημίτης ήταν τότε. Να χαρώ εγώ, μανούλα μου. Γεια σου Μακεδονία μου, γεια σου Θεσσαλονίκη μου. Πήγε στη Ιουκοσλαβία. Εντάξει. Και έφερε λαθρέα τσιγάρα, τον κάνανε γιατρό να πούμε. Γιατρός 17 χρόνια και δεν ήταν γιατρός. Σε ποιο άλλο κράτος στον κόσμο θα μπορούσε ένας γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο να μην είναι γιατρός και να λογιάζεται για γιατρός? Εδώ... Αφρική, Κονγκό, πού? Εδώ... Πού θες? Πού θες, ρε, πού θες? Πάμε επόμενη γραμμή. Πλαστά πτυχία κυκλοφορούν σε όλη την Ιφίλιο. Τι λέει, λέει? Πλαστά πτυχία, ναι, κυκλοφορούν σε όλη την Ιφίλιο. Πάρα κάτω. Έλα, φίλε. Τέλειωσε. Γεια σας. Ο Μπούζος από πού το πήρε το? Ναι. Ναι. Γεια σας. Έλα, φίλε. Πρώτον, να πω τον προηγούμενο ότι δεν κυβερνάει η Αμερική. Η Αμερική είναι βιτρίνα. Το Ισραήλ κυβερνάει, άμα δεν το γνωρίζει.
Να το πω δεν μας νοιάζει. Δεν κυβερνάει το Ισραήλ. Ο Ισραήλ κυβερνάει την Αμερική, Γρηγόρη, από τότε. Θα πάμε μακριά, μην το πιάσουμε. Καλά. Τέλος πάντων, άστα. Γνώμη μου είναι και αν θες ψάξω. Ότι κουμάντο κάνουν οι Αγγλοσάξονες. Όχι, πιάσαμε τα 4x4. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας πήγε δίκαζε με τον Καζάκο τον Κλίντον και τώρα κάνει να πούμε να μην πω ότι στον Αμερικάνο. Το θέμα είναι άλλο, Κωστάκι μου. Ναι. Τώρα εξηγείται γιατί μου κάνεις αποτρίχωση και που έλεγες στον Κουλιανό ότι πας σε κομμωτήριο και κάνεις αποτρίχωση. Κουρίο, κύριε. Κουρίο. Στο Κτενίδι πάω. Ετοιμάζεσαι, γι' αυτό τους ξέρεις τους νόμους απ' έξω. Δηλαδή τι. Σε βλέπει το μουσείο του Λούβρου απ' έξω. Δηλαδή το αχλάδι το κόβεις. Κόβω το αχλάδι. Άνετα. Ετοιμάζεσαι. Ξεσκονίζει τον κουραμπιέ. Είδα ότι το νόμο αυτό το φαντάζεται. Ναι. Το πανηγύρισες το νόμο αυτό. Να πολύ ενθουσιασμού έβγαλες. Για ποιο νόμο λέτε. Φίλοι. Αυτόν που είπες ότι άμα πειράζει άντρας γυναίκα πλέον. Όποιος τρόπος είναι καλός. Και τώρα συνδυάζω το παζλ και λέω ο Ραπτόπουλος τα ξέρει αυτά, εμείς δεν τα ξέραμε. Τα ακούμε από τον Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλος όμως χωρίς να έχει μαλλιά πάει στο κομμωτήριο. Και ενώ πάει κομμωτήριο κάνει και αποτρίχωση. Γιατί κάνει αποτρίχωση. Κάνω εγώ το παζλ τώρα. Και καταλήγω γιατί βγήκε ο νόμος για το φιλάθλο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που εμένα μ' αρέσουν οι ακροατές που οργιάζει η φαντασία τους. Μ' αρέσει. Φίλε, μ' αρέσει. Και εμένα τα λέμε. Και εμένα μ' αρέσω. Και πώς λέει τον Κουρέα, Κτενίδι. Άκου Κτενίδι. Δεν θέλω να μιλήσω, άστο. Πάμε επόμενη γραμμή. Και ξέρεις ότι εγώ άμα κάτω στον Κουρέα, κάνω πιο πολύ ώρα από ό,τι ο ένας που θα κάνει ένα κούρεμα. Γιατί είναι και δύσκολος πελάτης, ναι. Δεν κουρεύει την τρίχα εύκολα, ναι. Την ψάχνει ο γιατρός με το μικροσκόπιο. Και στο τέλος το λέει, κάνε μου και μια περμανάντα. Το τα λέει ελεύθερα. Έλα κόκκινη. Να τα στεγνώσει. Μακρόθεν το χιούμορ σου έχει γίνει κρύο, πάμε. Στο τέλος λέει πιστολάκι. Έλα, κρύο το χιούμορ, έλα, το πνευμόνι με τον Winston. Λέγε, φίλε. Ναι. Ναι. Γεια σας, κύριε. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια διάσταση στην... θα συμφωνήσω με τον Κωστή για την περίπτωση του Μπέναλτι, ότι δεν είναι. Γιατί όλες οι ανατροπές δεν είναι Μπέναλτι. Όταν ανατρέπεις, ο διαιτητής πρέπει να καταλογίσει πρόθεση στην ανατροπή. Στην προκειμένη περίπτωση δύο αμυντικοί έχουν τον επιθετικό μέσα στην περιοχή και τον ακολουθούν. Κάποια στιγμή φαίνεται το ένα το πόδι του ενός αμυντικού να μπερδεύεται με του... Πήγε στο κακό ποδάρι τώρα και πέφτει ο άλλος. Με του επιθετικού και πέφτει. Λοιπόν, εκεί ο διαιτητής δεν το καταλογίζει, ο γιατί διαιτητής ο Κομίνης είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Δεν θεωρεί πρόθεση, όπως και προχθές Ξάνθη Λάρισα για μένα ήταν πέναλτι. Διότι... Ποιο είναι πέναλτι? Αυτό που κατελόγησε υπέρ της Ξάνθης. Κύριε Κώστα, σας έχω σε εκτίμηση πάντα. Άκουσα με να σε εξηγήσω. Το σπρώχνει ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Εξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας, μπαίνει μέσα και τον ξανασπρώχνει. Αφήνει πλεονέκτημα διαιτητή στη φάση. Κύριε... Κάτσε να το ακούσουμε. Τι είναι... Ο κανονισμός είναι σαφής. Λέει ότι αν το τράβηγμα είναι παρατεταμένο και εντός περιοχής, τότε είναι πέναλτι. Παρατεταμένο εντός περιοχής είναι. Μα δεν κρατάει μες στην περιοχή, λάθος. Πώς? Δεν το κρατάει όταν μπαίνει στην περιοχή. Όχι. Λέτε να είμαι Ξάνθη. Όχι, δεν λέω ότι είσαι Ξάνθη. Σας λέω ότι είναι ο κανονισμός. Αλλά ο παίκτης, ο επιθετικός είναι σε ορθία στάση όταν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ναι, δεν είναι πέναλτι, κύριε Κώστα, συγγνώμη. Καλά, εντάξει, διαφωνούμε, ναι, αγαπητέ. Σας εξήγησε και το λόγο. Διαφωνούμε, εντάξει. Διαφωνούμε, εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε πάντα. Σωστό. Τώρα όσον αφορά τώρα τι είναι ο Τσίπρας, τι δεν είναι ο Τσίπρας, με άλλα συνθήματα βγήκε και έκανε τα τελείως αντίθετα. Να είσαι καλά. Ωραία. Γεια σας. Σήμερα είναι 10 Οκτωβρίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η εκπομπή του Κωστή Ραπτόπουλου στέλνει τα χαιρετίσματα σε όλους τους ψυχοπαθείς. Λοιπόν, γιορτάζουμε με ένα πάρτι ρε φενέ, ο καθένας, λέει η Πόπη Μπαντή, η οποία είναι και συνάδελφος, ας φέρει τα χάπια του. Ζανάξ, Λαντός, Προζάκ κτλ. Είσαι ρε κόκκινα να κάνουμε ένα πάρτι με χάπια. Αφού είπε για τη δικιά σου την εκπομπή, εγώ τη δουλειά έχω.
Γιατί εσύ είσαι λογικό, δηλαδή. Χάλια την κάνατε την κομπή σήμερα, Έλεος. Έχετε πέσει ακροματικότητα, βλέπω να πιάνετε νούμερα. Ναι, ναι. 3%. Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Θόδωρε, ναι. Πάμε διάλειμμα, λοιπόν. Καλύτερα να ακούσω τον που καυγίζει. Έτσι, έτσι. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι τα χρώματα Κοσμάουλ, τα καταστήματα Κοσμάουλ με τα χρώματα Vitex, όπου έχουν και παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χρώμα και δίνουν πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Τρία τα καταστήματα Κοσμάουλ: Δυτικά Ιθάκη 62 Μαντών 3 στον Εύωσμο, Κέντρο Φιλίππου 74 και Ανατολικά Εθνική Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, εκεί που θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα και για τις ιδέες ανακαίνησης. Με τηλέφωνο το 2310-480-606. Οι τρεις από τις έξι γραμμές είναι κατελειμμένες, οι τέσσερις από τις έξι τώρα. Άλλοι δύο μπορείτε. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Αθήνα, Γιώργος Παουξής. Γεια σου, Γιώργο. Τι γίνεται. Okay. Πού είναι ο Καραφλοκόρακας, πού είναι, έφυγε. Και πάντα τηλέφωνά του συνεχώς, δεν ξέρω, ύποπτες κινήσεις βλέπω. Ναι, 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 ναι. Δεν αναφέρεται. Το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας, εσύ δεν κάνετε καμιά αναφορά. Για πες το. Με αυτά που είπε ο Κούγιας, με ονόματα, όχι αερολογίες. Ο Κούγιας. Δεν αναφέρατε τίποτα. Προφανώς δεν γνωρίζετε. Βοηθήστε μας, εδώ δεν είμαστε, δεν κρυβόμαστε. Ο τύπος που ανέφερε το όνομα, που είναι υπάλληλος της ΕΠΟ. Ναι. Να μην λέω το όνομα εγώ. Ναι. Το έχει πει άλλος, τους άλλους το έχει τον πει. Τον κύριο Ιωαννίδη, ναι. Όχι Ιωαννίδη, Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Ο τύπος το γνωρίζω εγώ καμιά δεκαετία. Ναι. Το γνωρίζω, δεν μιλάω μαζί. Το γνωρίζω, ξέρω ποιος είναι. Ναι. Πες μου εσύ με μισθό 1200-1300 ευρώ, πώς δικαιολογείται να παίρνει συνέχεια το τελευταίο μοντέλο Καγέν. Μπορεί να μην τρώει, να μην πίνει, ναι, να μην πηγαίνει τουαλέτα και... Πόσα κιλά είσαι, πόσα κιλά είσαι εσύ? Εγώ είμαι 99. Αυτός πρέπει να είναι γύρω στα 150. Φίλε, μπορεί, ο αέρας παχαίνει, δεν ξέρω. Ναι. Ο αέρας παχαίνει, φίλε μου. Ψάστε λίγο. Ειδικά ξέρεις τι σημαίνει αέρας κοπανιστός. Άμα τρως συνέχεια αέρα κοπανιστό, κάνεις μια κιλανά, παθαίνεις την πανισμό. Ναι, ναι, είναι ο τύπος ήταν, είχε προσεγγίσει στις αρχές το Μαρινάκι, αλλά έφαγε πόρτα από εκεί. Ναι. Και έχει κολλήσει τώρα με τον Τίγλι. Και ο άλλος απλώνεται γιατί εμείς το ξέρουμε για Σκρούτζ. Αδερφέ, Σκρούτζ είναι εκεί που πρέπει να είναι. Αλλά δηλαδή με τον λόγο κύπο. Δεν την γνωρίζω την ιστορία, κυρία μου, τι να σου. Α, την ψάξετε δημοσιογράφος, δεν είσαι. Μήπως είναι διαδόσεις κομμουνιστών. Όχι, αγόρι μου, δεν ακούω. Καταρχήν άκουσα λίγο έτσι αυτά τους τελευταίους 4-5, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο Γάλα. Καλά, εντάξει. Ο άλλος τι είπε τώρα. Ρε φίλε, αυτοί ψηφίζουν, δεν χαίρεσαι. Ο άλλος είπε ότι την Αμερική την κυβερνάει το Ισραήλ. Έχει μπερδέψει το εβραϊκό λόμπι με το Ισραήλ. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Φίλε, να ρωτήσω κάτι. Ένα απλό πράγμα. Και δεν το ρωτάω σε εσένα. Ο κάθε επικραμμένος παίρνει τηλέφωνο και λέει τη μαλακία του. Όχι, συγγνώμη. Δεν το ρωτάω σε εσένα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που πραγματικά κυβερνάνε τον πλανήτη τους ξέρει κανείς από όλους εμάς? Εννοείται ότι δεν τους ξέρει. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Αυτή κινούνται. Εμείς είμαστε. Το 2018 όμως δεν γίνεται, ρε αδερφέ μου, να βγαίνουμε και να λέμε μακακίες τώρα. Ρε φίλε. Να εδώ βγαίνουν λίγο, οι άλλοι στα κανάλια. Να ανοίξουμε κάνα βιβλίο. Εδώ, να μάθουμε πέντε πράγματα. Ρε φίλε, ποιο βιβλίο απαγορεύεται? Το ίντερνετ. Τους έχουν πείσει το ίντερνετ. Αν ανοίξουν ένα βιβλίο θα πάθουν λίγο και. Και το ίντερνετ. Εδώ βγαίνει ο άλλος. Το ίντερνετ έχει βγει για να παίρνεις πληροφορίες. Δεν διαφωνώ. Απλά δεν είναι έγκριτο και έγκυρο από όλες τις απόψεις. Κατάλαβα. Δηλαδή μπορεί και κάποιος να γράφει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ναι. Εδώ μπορεί να σε πείσουν σήμερα. Θες να βγω σε ένα κανάλι σήμερα και να λέω ότι πουλάω αέρα από τον Όλυμπο και ότι άμα εισπνέετε, να παίρνετε μια τζούρα την ημέρα, θα ζήσετε άλλα 20 χρόνια. Εσύ πόσοι πιστεύεις ότι θα το παραγγείλουν αυτό? Αντί να καλυτερεύουμε. Ρωτάω, πες μου, πόσοι πιστεύεις θα παραγγείλουν αέρα κομπανιστό? Αλήθεια. Αρκετοί. Χιλιάδες, φίλε. Αρκετοί. Χιλιάδες. Αυτή είναι η χώρα μας. Αντί να καλυτερεύουμε, χειροτερεύουμε. Γιατί θέλετε να καλυτερεύουμε? Η μόρφωσή μας είναι στο μηδέν. Όλα γίνονται λόγω μόρφωσης. Να είσαι καλά. Θέλει να καλυτερεύσει αυτός. Όχι, έλεγε ο φίλος, γελούσε κάποιοι. Γιατί γελούσε? Γενικά, λέει, μα είναι δυνατόν να πιστεύουν τέτοια πράγματα? Τι λέει, να πιστεύουν? Γενικά, τα διάφορα. Γιατί να μην και τον λέω. Αν βγω αύριο σε ένα κανάλι, ναι, και πω ότι σε αυτό το μπουκαλάκι, ναι, έχει οξυγόνο από τον Όλυμπο. Ναι.
και το πουλάω σε αυτή τη τιμή. Ναι, ναι. Και άμα πήρετε μια τζούρα την ημέρα θα ζήσετε άλλα 20 χρόνια. Ναι. Πόσες παραγγελίες θα πάρουμε? Όσες, το κάστανο του Παΐσιου που θα έκανε καλά το μπροστά του. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Τη γνώμη σου. Πόσες θα παραγγείλουν? Πολύ φελί. Πολύ φελί. Χιλιάδες φελί. Άρα οι φελί είναι πολλοί και οι έξυπνοι είναι λίγοι. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δυστυχώς. Άρα αυτό έξυπνοι... είναι παγκόσμια πραγματικότητα. Άρα οι λίγοι έξυπνοι εκμεταλλεύονται τους πολλούς φελούς. Τώρα ζει το οξυγόνο από τον Όλυμπο, είναι αυτό το νερό που. Αυτό το οξυγόνο, όχι. Είναι από τα Ιμαλάια. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Εδώ τον είπα να πάει όλος με την κουμπάρα, θα πάει στην κόλαση χίλια χρόνια και το πίστευσε. Και τη γλίτωσε η κουμπάρα. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Πήραμε τηλέφωνο να μιλήσουμε όπως προάλλες, δηλαδή και κλείσει το τηλέφωνο. Περίμενε ρε αυτό. Καλά, περίμενε. Άραξε λίγο. Λοιπόν, κόκκινε, έπεσε έξω στην πρόβλεψη. Όπα. Το πιο πιθανό σε μια πρόβληση να πέσει έξω. Ποια από όλες? Για ποια από όλες? Είπε ότι η Άκη είναι άσος. Και όσο αγαπητοί έχει δύο το παιχνίδι. Ο κόκκινος τώρα. Βάλαμε στοίχημα, όχι. 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 Δεν βάλαμε, αλλά σου να πως μια εβδομάδα έλεγε ότι είναι άσος και άσος. Έλεγε άσος γιατί φίλε. Για μένα φίλε ο μεγαλύτερος άσος πέρα από την ναι, ναι. Ήταν της Λαμίας. Αισθάνομαι τώρα τόσο. Τώρα δεν γυρνά στο παραμύθι, ρε Σικόκκινο. Αδερφέ μου, ειλικρινά, να με κράξεις όσο θέλεις. Θα σου δώσω 5 λεπτά να μιλήσεις. Σου μιλάω σοβαρά. Ναι. Όταν τους είδα να παίζουνε, έλεγα τι βλάκας είμαι. Λοιπόν, για τη ΔΕΑ ΕΚ, μπορούμε να το συζητάμε ώρες. Δεν είπες άσος. Ναι, δεν είπες άσος. Ρε φίλε, έχω το δικαίωμα να κάνω μια εκτίμηση. Έτσι, δηλαδή πρόσεχε είναι. Τώρα. Θα γίνει το Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ θα δώσω ένα σημείο. Είμαι σίγουρος ότι σε όποιους δεν αρέσει θα με βρίζουνε. Απλό. Ωραία. Εγώ, επειδή είμαι Ολυμπιακός είμαι, σου είχα πει και τη δοκία και να το ξέρεις ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Εμείς οι δύο θα το παλέψουμε πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί, δεν έχει ρόστερ, είναι κουρασμένη. Είναι 100% ομάδα, βέβαιο. Είναι 100% βέβαιο. Ό,τι και διαιτητές να πάρει ο Μελισανίδης, ό,τι και να κάνει, η ομάδα του. Δεν τραβάει. Η ομάδα του είναι μια ομάδα με αυταπάρνηση. Οι ποδοσφαιριστές του είναι αθλητές πάρα πολύ μεγάλοι. Όμως τα παιδιά είναι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία όπου η ίδια η εταιρεία τους παρέχει ελάχιστα, όχι... Ανάλογα με αυτά που παράγουν. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Όταν μπαίνει η ΑΕΚ στο 30 λεπτό, από το 1 ως το 30, με αριθμητική αναλογία στα χαφ 3 εναντίον 2, με καλά χαφ Ολυμπιακός, καλά χαφ. Σφυροκοπάει. Σφυροκοπάει η ΑΕΚ, κάνει τον Γκάλο τον εξτρέμ, τον Μπάκο, Μπακασέτα στο δεκάρι, τον εξτρέμ. Κάνουν παραπάνω λέει, αυτά που δουλειές, πρέπει να κάνουν στον ΑΕΚ. Κάποια στιγμή λοιπόν αφού δεν το βάζει τον ΑΕΚ, κλατάρει, το κάνει ένα μηδέν Ολυμπιακός που έχει αυτό το μέθησο στον πάγκο. Κι αν ο Φετβατζίδης δεν έζελε την μπάλα στα πουλιά, ακόμα και έτσι πάλι δίπλα. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα εάν δεν αλλάξει και προπονητή Ολυμπιακός. Αυτός πρέπει να πίνει τα βράδια. Δεν αλλάζει βρε τώρα, τι παραμύθι. Αυτός πρέπει να πίνει τα βράδια. Ρε τι κόσμο, τι παραμύθι ρε φυλάει στον κόσμο. Ρε ρίξτε ένα χάπι. Άκου τι είπε, ότι είναι με Χρήστο Μάρτινς. Πίνει. Το σπίτι της είναι κακός. Δεν μπορείς να έχεις ο καπνιστής και ο πότης. Δεν μπορούν να έχουν τα ανακλαστικά ενός άλλου. Ανακλαστικά, ανακλαστικά όπως τα λέτε. Κόκκινε, να σου κάνω και μια επιθετική ερώτηση, με τι θα επιλέξεις. Ναι. Ευρώπη πας πολύ καλά, έριξε 4. Στο πρωτάθλημα είσαι πρώτος μέχρι στιγμής, πας πολύ καλά. Ευρώπη έριξα. Ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ λέει. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Μην πατάς το φρένο, λέγε ρε φίλε. Ναι. Πες το βράδυ που θα κοιμηθείς, ωραία. Ναι. Και βλέπεις ένα όνειρο. Ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα ή ο ΠΑΟΚ παίρνει το Europa. Εφιάλτης είναι. Εφιάλτης είναι αυτός σου λέω. Ο ΠΑΟΚ με διπλό στο Χαριλάου. Σου λέω εφιάλτης είναι. Εγώ αν ήμουνα θα τους έλεγα το γύρο του Θριάμβου. Το πήραμε μπάι, ρε φίλε. Εγώ δήλωσα τι ομάδα είμαι. Σου λέω αυτά που λες είναι εφιάλτες. Ο Μάρτινς την ώρα που είναι στο 70 λεπτό, ρίξτε ένα χάπι αυτά που είναι παγκόσμια μέρα της τρέλας σήμερα. Τον πάρει ο ύπνος στον πάγκο. Να αφήσει το Φορτούνι, να αφήσει το Κασάρι. Τράβα του ένα χάπι στον πάγκο που βγάζει το Φορτούνι και βάζει το άλλο το. Το άλογο το μαύρο να πούμε και αντί να βάλει center back τρώει γκολ από τον Μπακασέτα στον αέρα βρε! Στον αέρα! Καλημέρα Βίλε! Καλημέρα! Καλώς τον! Ολυμπιακός είμαι παιδιά! Μα από πού είστε? Από εδώ είμαι! Μάλιστα! Ακούμε! Θέλω να πω κάτι, δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα, θέλω να πω κάτι λίγο να είμαι εκτός θέματος, αν δεν σας πειράζει. Αρκεί να το τεκμηριώσετε. Ναι. Ναι, Κώστα, χθες με τον Κουλιανό στη χθεσινή εκπομπή λέγατε ένα θέμα, ήθελα χθες αλλά δεν μπόρεσα να πάρω. Τι είπαμε? Λοιπόν, λέγατε για κάτι ιστορία από το στρατό, ο ένας ο άλλος, με τον διοικητή του ένας, με τον διοικητή του άλλος, ναι. Πώς τα βρίσκατε, πώς ναι. Τα κάνατε. Κανένας από τους δύο δεν υπηρέτησε, τι λες?
Έλα, κάτσε, θέλω να πω κάτι σοβαρό. Δεν υπηρετήσαν αυτοί οι δύο, ρε. Ψέματα λένε. Ενώ ο κόκκινος πέντε μήνες πήγε. Ναι, ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, ρε, παιδιά, θέλω να πω κάτι που πολλοί πιθανόν να το σκέφτονται, αλλά κανείς δεν το λέει. Τι. Πας να υπηρετήσεις την πατρίδα σου, κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο. Έχεις το διοικητή σου, ο οποίος σου κάνει με έναν τρόπο, ας πούμε, οτιδήποτε σου κάνει, και φεύγεις εσύ, απολύεσαι μετά και περνάνε τα χρόνια. Γιατί να μην πας, ρε, σηκώστα, να βρεις που μένει και τον πλακώσει τα πουκέτα. Γιατί να μην το κάνεις αυτό, θα σου πω το λόγο. Γιατί δεν το κάνει κανένας, γιατί δεν το κάνουν τα ίδια. Θα σου πω το λόγο. Ναι. Εκεί πέρα, εμβρασμό ψυχής, δηλαδή, σου κάνει κάτι, ναι. Εγώ, σαν Ραπτόπουλος, σπάνια κράτησα μανιάτικο και να το περιμένω μετά από 15-20 χρόνια, ας πούμε, για να τον κάνω ζημία. Σπάνια, δεν το έχω κάνει. Σου φεύγει, φίλε. Αν δεν είσαι κακός άνθρωπος ή να έχεις αυτό το οφθαλμό αντί οφθαλμού, σου φεύγει. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό το τσαμποκά θα το κάνει και στον επόμενο και στον επόμενο. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Σου φεύγει, ρε φίλε. Σου φεύγει. Ύστερα μετά, αν τον μπλακώσεις, μετά σε κάνει η μήνυση. Θα τραβηχτείς, θα κάνεις, θα ράνεις. Θα μπλέξεις. Εκεί την ώρα είναι, φίλε. Εγώ, άμα ρωτήσεις τον Παπαβραμίδη, τον Νίκο που ήταν του γούμενου γενικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ, άμα δεν ήταν ο Παπαβραμίδης, εγώ ακόμα φαντάρος θα ήμουν. Κοπάνισα ένα λογαγό. Ένα λογαγό από τον πύργο της Ηλίας. Γιατί όμως τον κοπάνισα? Γιατί μου έφαγε τη σειρά στο κάψιμι και του λέω, κύριε λογαγέ, περιμένουμε κι εμείς. Θα πάρω ένα κόκ, ήθελα εγώ. Λέει, άντε, ρε, ναι. Άκου τι μου είπε, γιατί τον έδειρα. Θα μου πει και ο κόκκινος. Σε καθάρισε ο Ανεσιάδης. Άκου. Γιατί τον έδειρα, φίλε, ξέρεις? Ναι, για πες. Από πού είσαι, ρε, μου λέει. Λέω, από την Τούμπα. Εγώ είμαι από τον πύργο της Ηλίας. Βούλγαρε. Όχι, δεν με είπε Βούλγαρο. Έτσι μου. Άκου τι με είπε, φίλε. Άκου τι με είπε. Τον πλάκωσα γερά όμως. Λέει, εγώ είμαι κολόμαγκας, λέει, εσύ τι κάνεις. Λέω, αυτήν την τούμπα με το λέω, κάτσε καλά, ρε, του λέω, μη σε αμολύσω τώρα καμία κτλ. Εγώ, λέει, αυτός, λέει, εγώ είμαι, λέει, ανώμαλος, λέει, και έχω πηδήξει την ίδια μου τη μάνα, λέει. Λέει, ο λογαγός. Του τραβάω ένα βρωμόξυλο, ένα ξύλο αλεφαντικό. Αλήθεια, αλήθεια. Ξύλο. Ρε φίλε, αυτά που γίνονται όμως κάποια στιγμή. Τι έκανε, τον περιμένω τώρα, εγώ με συγχωρείς. Θα τον περιμένω εγώ τώρα αυτόν μετά από 10 χρόνια. Άσε, ρε φίλε, εκεί την ώρα, για χαρά. Εκεί την ώρα, τον μπλακώνεις. Ο Παπαβραμίδης τρελάθηκε. Μεσόνιο Παπαβραμίδης, είχε κάτι πασοξίδες εκεί. Καθαρίζει ο Νεσιάδης. Και όταν ήρθε, καθαρίζει ο Νεσιάδης, και εκεί που ήταν, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ γενικός αρχηγός, με το γούμενο, δεν μπορούσα να κάνω εγώ επίθεση, γιατί μου θα ήμουν αγνώμονας τώρα. Μεσόνιο και θα σε κάνω εγώ κριτική, και είχα δυσκολία. Ναι, λέγε. Άκου τι άλλο. Μπράβο τον Νίκο τον Καμπίτση. Δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει μόνο πια. Ποιο είναι ο Νίκος ο Καμπίτσης? Μου στέλνει μια φωτογραφία, γιατί κόκκινα σε προλάβε άλλο. Greek Oxygen. Άκου να δει. Αέρα κοπανιστό. Τώρα κοίταξε τώρα. Εδώ. Αυτό μπορεί να είναι δικό του, ναι. Αλλά μπορεί να έχει γίνει. Ναι. Αναδεικνύει ποια είναι η βλακεία. Μάλιστα. Μπορεί να ισχύει. Το κάστανο. Γιατί δεν ισχύει, το κάνει. Εδώ την παντόφλα δεν βγάλανε και δεν ήταν σωστό την παντόφλα που φόρουσε. Του Παΐσιου. Απίστευτα πράγματα. Δεν κάνουμε καμία επιχείρηση εδώ και να σε βάλω εγώ εκεί μπροστά. Δεν υπάρχει. Και τα, δεν υπάρχει. Να οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Θα πληρώσουμε κανένα αρχιτέκτονα. Καλύτερα φτωχό και βλάκα. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Σε έκανα τεστ εγώ τώρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Τον έκανα τεστ εγώ τώρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώ τον. Από Λάρισα είμαι. Καλώς τον. Είμαι καθοδόν από Σέρες για Λάρισα και σας ακούω. Βασικά σας ακούω και από τη Λάρισα μέσω ίντερνετ. Δεν ακουγόμαστε, ρε φίλε, στη Λάρισα. Ίντερνετ θέλει. Ναι, δεν έχει κάτω. Δεν πιάνει δηλαδή από τη θάλασσα, όχι, από εκεί. Όχι, δεν πιάνει. Σας ακούω μέσω ίντερνετ. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά και αυτό που είπε ο Κόκκινος πριν για το μπουκαλάκι. Για με το νερό, το οξυγόνο, ναι. Με το οξυγόνο. Αυτό το είχαμε σκεφτεί με ένα φίλο πριν 10-12 χρόνια, το λέγαμε και γελάγαμε, και τώρα που είπε ο Κόκκινος το θυμήθηκε και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Λέω, και να δεις, λέω. Όχι, με αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Εδώ, φιλέ, φιλέ, εδώ υπάρχει κανονικό νερό σε γυάλινο μπουκάλι που κάνει 2 ευρώ 100 γραμμάρια, γιατί λέει έχει ειδικό οξυγόνο μέσα και το πουλά στα βιολογικά προϊόντα. Και είναι, λέει, νερό ειδικό. Πρόσεξε τώρα. Έχει περάσει από τον ΕΦΕΤ. Φίλε, αν κάτι έχει πάρει έγκριση. Δεν ξέρω. Από, έχει ελεγχθεί. Δεν λέω Μάρκα. Δεν ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σου κρατήσει. Εδώ... θυμάστε πριν χρόνια, εσείς είστε μεγαλύτεροι από μένα. Δεν ξέρω τι. Ναι, τι ναι. Μεσήλικες. Εγώ είμαι 40, δεν ξέρω πώς είστε εσείς. Λοιπόν. Καλύτερα να μάθεις. Τον πατέρα μου που έλεγε, ρε παιδί μου και τα λοιπά, για το νερό το καματερό, το θυμάστε? Βέβαια, πασίγνωστο, ρε φίλε. Ωραία,
Μια κάτι φαντάσου. Φίλε, εγώ την άκουσα για να το τελειώσουμε. Εγώ την πήρα γραμμή. Την πήρα γραμμή ότι παίζει απάτη μεγάλη 10 χρονών. Όταν τον πήγε η μαμά του στον Άγιο Δημήτριο. Ποιον Άγιο Δημήτριο, ρε κόκκινε. Και λέγανε για την Παναγία ότι κλαίει η εικόνα. Μην πηδά κουβέντα, ρε κόκκινε. Ποιον Άγιο Δημήτριο. Την Παναγία φανερωμένη. Πηγαίνα και δάκρυζε η εικόνα τη Παναγία. Και πηγαίναμε εμεί στα βόδια να προσκυνήσουμε την εικόνα τη Παναγία. Και τα έκανε μοιράσει ο παπά με έναν ακόμα. Και τα χαλάσα στη μοιρασιά και αλληλοχτυπηθήκανε. Και βγήκε στην ιστορία και λέω, έτσι είστε. Κατάλαβα. Εδώ βρωμάει η απάτη. Πάμε παρακάτω. Στον Άγιο Δημήτριο τον πήγε η μαμά του. Ρερινό, και σε άλλη εκκλησία με πήγε. Επόμενη γραμμή. Αμέσως να κάνεις τον έξυπνο. Το ηθικό δίδαγμα είναι το ίδιο. Βρε, όλα τα ξέρεις εσύ και ποια εκκλησία έκλαιγε. Το ηθικό δίδαγμα. Και τι έπαθε κύριε. Εδώ εμένα δεν με αφήνεις να μιλήσω. Αυτό σε πείραξε, έλα. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ραντόπουλο, ακούς? Ακούω, γιατί κουφός είμαι. Λοιπόν, άκου, Καράφλα, έχω ένα πρόβλημα που πιστεύω ότι μόνο εσύ μπορείς να λύσεις. Πρόσεχε πώς μιλάς, όχι Καράφλα. Πες ό,τι θες, ρε, λέγε. Λοιπόν, έχει να κάνει με τον φίλο σου γνωστό σου, δεν ξέρω τι είναι, τον Μπουγάτσα. Άκου να δεις τώρα τι. Ποιον, τον? Τον Μπουγάτσα, ρε. Τον Νίκολη. Μα, ακούω. Έλα, λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εκεί στο εργασιακό του χώρο, α το θέσω έτσι. Ναι. Κουβαλάει κάτι παλέτες αυτός, ρε. Με ένα παλετοφόρο, ξέρεις τα παλετοφόρα, τα γνωρίζεις φαντάζομαι. Τα ξέρω, ναι. Το θέμα είναι ένα. Αυτές οι παλέτες κάθε φορά, κάποιες από όλες αυτές, φτάνουν γύρω στο 1,60 ύψους. Αυτός τώρα ξέρεις, είναι 1,42 με τα χέρια στην ανάταση. Λίγα δεύτερο. Λόγια για τον Νίκο. Λέγε ρε, ναι. Και δεν φαίνεται. Και ακούς εκεί στα καλά καθούμενα κραυγές και φωνές και it's coming home, Αριανάρα, Βέρα, τρία ιστορίες. Και μαζευόμαστε τώρα 10 άτομα εδώ και ψάχνουμε κάτω από ποια πέτρα και από ποια τρύπα πηγαίνουν αυτές οι φωνές. Ναι. Και τελικά, δεν φαινόταν δηλαδή. Δεν φαινόταν. Ορίστε. Δεν φαινόταν. Πού να φαίνεται, αφού σου λέω 1,60 η παλέτα, 1,42 αυτός, πού να φανεί. Και μαζευόμαστε τώρα 10 καημένοι και ψάχνουμε τώρα από πού βγαίνει αυτή η φωνή και πρόσφατα ανακάλυψα ότι είναι αυτός. Αν μπορείς να δώσεις ένα σήμα στον κόσμο να προσέχει και να έχεις στο νου του ότι αυτά που ακούει έρχονται από αυτόν εκεί πέρα. Οι παλέτες. Άμα σε ακούει τώρα θα καταλάβει ποιος είσαι. Δεν νομίζω. Γεια σου Αλυταρά. Γεια σου. Αλλά και να καταλάβει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είπα ρε φίλο θα έχει πρόβλημα. Εντάξει. Εντάξει, παρακαλώ πολύ βοήθεια γιατί αυτά που ακούω ότι τρομάζουν τον κόσμο εκεί πέρα και ψάχνουμε το πιο υπόνομο τρόπο. Άμα είναι κραυγή και δεν βλέπεις το «ον» το οποίο βγάζει την κραυγή και είναι μια κραυγή απροσδιορίστου χώρου να πούμε, κάπου ναι, χάνες, φύγε από εδώ ρε. Επόμενη κραυγή, ναι. Τρομερά πράγματα. Λέγε φίλε. Έλα, μ' ακούτε. Ναι φίλε, ναι. Πάω Πάτρα εδώ πέρα. Πάτρα, έλα. Πάτρα. Ναι. Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις αυτός ο νομικός, ο κύριος Κούγιας. Ο νομικός, δεν είναι αυτός ο νομικός, είναι ο νομικός. Ναι. Ο κύριος Κούγιας τέλος πάντων, ο οποίος... Δεν το συμπαθείτε στην Πάτρα αυτό. Έχει πει πολλά πράγματα για τον ΠΑΟΚ, έχει πει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχουν παίξει και πάρα πολύ, και για τον κύριο Σαββίδη έχει πει. Ξαφνικά τώρα έκανε μια κολοτούπα και τα χάλασε με τον κύριο Μελισανίδη. Αυτά όμως δεν βλέπω να παίζουν πουθενά, πρώτον. Μόνο και παράγκες του Χαλίφη του Ιβάν λένε. Αυτά πρέπει να τα παίξετε και εσείς, γιατί Ιβάν δεν τα παίζουν. Κοίταξε, ο Ιβάν έκανε ένα λάθος επικοινωνιακό σχετικά με το εξωαγωνιστικό του ΠΑΟΚ. Άφησε όλους τους συνεργάτες του, αυτούς οι οποίοι κάνουν ραδιόφωνα και είναι υπό τον έλεγχό του, υποτίθεται τον υποστηρίζουν, να βγαίνουν δημόσια και να λένε πήραμε τη διαιτησία, πήραμε αυτή την ένωση, εξαγοράσαμε την άλλη ένωση, ο Τισέμπο είναι δικός μας, τρέμεται κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν τα λένε. Άκουσες ποτέ τον Βαρδινογιάννη να πει πήραξε εγώ το διαιτητή τάδε και τον έχω δικό μου? Άκουσες ποτέ τον Κόκαλη ή τον Μελισανίδη παλιότερα ή τώρα τον Μελισανίδη να λέει ότι να φωνάζει και να λέει? Αυτά γίνονται υπόγεια. Εσείς λοιπόν έχετε μια βλαχιά πάνω σας. Έχετε μια βλαχιά πάνω σας που αν πάτε να κλέψετε το περίπτερο θα το πείτε στο καφενείο πρώτα. Θα πάμε να κλέψουμε καλέ το περίπτερο γιατί θα σας τσακώσουνε. Αφού. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι ο Χαλίφης, ο ίδιος φταίει που τον λέει Χαλίφη. Ο ίδιος έδωσε το στίγμα του ότι πάμε να πηδήξουμε τον κόσμο όλο. Δεν είναι έτσι. Όταν κάνεις παρανομία. Μισό λεπτό, ρε φίλε, θα έχω επιχείρηση. Θα πάω, ξέρω εγώ, έχω θέμα στην εφορία. Και θα πω, έχω φίλο τον εφοριακό, πάω στην εφορία. Και... Ή πήγα να δουλέψω χωρίς ένσημα. Μόνο Φωτιάδης πήγε. Πήγε στο Τριάδη, στο Ίκα, στη Θέρμη. Λέει γεια σας. Θέλω να δουλέψω στην ταβέρνα του Φαρσαλινού χωρίς ένσημα. Λέει μαύρα.
Και έρχομαι, λέω, να το πω σε εσάς. Το κοιτάω υπάλληλος του. Λες, φελός είναι, σου λέει, δεν το λέει. Πίνεις αέρα κομπανιστό. Ο άλλος τρελάθηκε ο άνθρωπος. Εγώ αγόρι μου, θέλω να δουλέψω, αλλά είναι πόντιος. Ας το φίλε να προλάβουμε κι άλλους, συγγνώμη. Είναι πόντιος και λοιπόν, ο Διονύσης σε κράζει, αλλά είναι ωραίος. Ο Διονύσης είναι ωραίος. Άρη Κωστής θα μας τρελάνει, λέει, είσαι θεούλης. Μέχρι τον έφοσμο πήγες και χάθηκες, αλλά ξέρεις τι γίνεται παντού στον κόσμο. Εδώ στην Αγγλία έχουμε γιατρούς που δούλευαν υδραυλικοί πριν μερικά χρόνια. Ναι. Το οροποιητικό παντού συμβαίνουν πράγματα. Όχι, σαν σου λέει, παντού συμβαίνουν όργια. Ένας γιατρός τη δουλειά του υδραυλικού μπορεί να την κάνει. Ο υδραυλικός δεν μπορεί να γίνει ουρολόγος. Κατάλαβες, γι' αυτό παίρνει και πιο πολλά ο γιατρός. Κατάλαβες και γρήγορα τι γίνεται. Όργια έχουν γίνει παντού. Αυτό θέλει να σου πει ο φίλος. Αλλά εμείς είμαστε πρωταθλητές των οργίων. Με πρώτο εσένα. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Έχουμε. Ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν θα το πιστέψετε βέβαια για ποιο λόγο σας παίρνω, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν με λένε Σταύρο και είμαι παοξής, είμαι από Σταυρούπολη. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω βασικά τον κύριο Κόκκινο. Άκουσα προηγουμένως που διηγήθηκε μια ιστορία ο Κωστής, κάποιο επίθετο, κάποιο κύριο Ανεσιάδη. Ναι. Ο Ανεσιάδης, ναι. Στρατιωτικός. Κοντός. Ο 1,5 μέτρο κύριος Ανεσιάδης. 1,5 μέτρο, ναι. Και 1,5, 1,60. 1,52. Ξέρω ότι ήταν 1,5 γιατί τον είχα λογαγό, παιδιά, πάνω στον Εύρο. Καλός, καλός, ωραίος. Για αυτό το λόγο πήρανε, παιδιά, δεν ξέρω, να είμαι 52 χρόνια, με συγκινήσατε πάρα πολύ. Μόνο που άκουσα αυτό το όνομα γύρισα 30 χρόνια πριν. Είναι γερός, είναι εν ζωή και δεν παίζεται. Σιγά, και αυτό ήταν και με ασφάλιση, θα θυμάμαι καλά κάποιο διάστημα. Δεν το ξέρω. Του Ανεσιάδη του όρμηξα και σε ένα φαντάρο εγώ και πάλι με αθώωσε. Ξέρεις γιατί, με συμπαθούσε. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά λέει, καλό παιδί είναι αυτός, είναι λίγο τρελός. Δεν είναι κακό παιδί. Λέει. Είναι ο άνθρωπος όσο μπορεί δεν είχε πάντως είχε φωνή. Τι φωνή, τι μυαλό. Μπορούσε τι... να κινήσει βουνά με τη φωνή που λέω. Το βλέπαμε και τρέμαμε τον κοντό. Το βλέπω να το ξέρεις. Θα σας ακούω παιδιά κάθε μέρα σχεδόν. Ναι. Χάρηκα από την φορά που σας μίλησα να συνεχίσετε έτσι όπως είστε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για το λόγο που τηλεφωνήσατε. Έγινε, γεια σας, καλό μεσημέρι. Άντε να δεις τώρα, με τι αφορμή, για ποια αφορμή πήρε ο άλλος. Να είναι καλά. Και είναι καλά ο κοντός. Μια χαρά είναι. Βέβαια. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Γρηγόρη, εγώ μιλάω. Εσύ φίλε. Έλα φίλε. Είσαι και ο τελευταίος. Ναι, φίλε, θέλω να πω κάτι. Τώρα έφευγα από Δερβαίνη για Σέρες, για Καβάλα. Λοιπόν, να προσέχουν οι οδηγοί. Είναι μετανάστες, πηδάνε τα διαζώματα, τα τσιμεντένια, με παιδάκια στα χέρια, γυναίκες, άντρες, γίνεται ο χαμός. Από πού είναι αυτοί οι μετανάστες, είναι αυτοί από τον Εύρο που φεύγουν. Ναι, κάτι Σύριοι είναι, δεν ξέρω, να πω με κάτι μπούρκες μαύρες και κάτι έτσι γυναίκες. Να προσέχουν οι οδηγοί που κατεβαίνουν το Δερβαίνη, παιδιά. Εσύ μιλάς τώρα για την περιοχή που είναι μετά το Τιτάν, κατεβαίνοντας δηλαδή εκεί που στρίβει είτε για Λαγκαδά, είτε ευθεία για Καβάλα, είτε για Λιτή. Εκεί που πατάς 140 βάζεις νεκρά και φτάνεις μέχρι τα Διόδια. Εγώ πέρασα την ώρα που πηδάγανε τα τσιμεντένια το διάζωμα, στην άνοδο και στην κάθοδο να πούμε, στο δεράκι. Πέρασαν απέναντι αδιαστήματα. Όχι, ξέρεις τι γίνεται, το μυαλό μας πάει σε 1002. Με έχουν πληροφορήσει ότι στο Ωραιόκαστρο. Ναι. Υπάρχουν αντί για 2.000 πάνω από 3.000. Ναι, και ξέρεις το μια... Ναι. Που φλέξε... ναι, Γρηγόρη, αλλά... Και λες μήπως την κοπάνει... Όχι, μήπως... Ναι. Βρε καλά κάνεις. Μήπως την κοπάνησαν από εκεί... Μήπως είδα το μυαλό σου πάει... Και τρομάξαν εκεί στο ρόλο. Μήπως είδα τη φωτογραφία του Φαλακρού και είπανε που μπλέξαν σε την κολοχώρα. Αυτό είναι το πιο πιθανό του Κακομούτσονο. Ήταν αυτό το Φαλακρού. Πού ήρθατε. Στην χώρα του Φράγκεστα. Λοιπόν, ας προσέχουν οι οδηγίες. Και φεύγουνε τρέχοντας. Έτσι. Άντε καλό μεσημέρι. Δεν περιγράφω άλλο, τέλος. Τι άνθρωπος είσαι ρε, τι παιδί είσαι ρε φίλε. Φεύγουμε, κλείσουμε.